Hey, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Τζιάρ και μέρα εδώ πέρα. Μαζί με τον κόσμο. Μάλεψα με τον Σινχά. Διέμ. Ή πάνω Δημήτρη, Μιχάλη και Θανάση. Στην προηγούμενη φορά στα Έχνης Island είχαμε μείνει σε ένα σημαντικό cliffhanger και σε ένα... Όχι τραγούδι, σε ένα choice τέλος πάντων. Με ποιον θα πλακωθούμε, ποιον θα υπερασπίσουμε και εγώ προτείνω να τους αφήσουμε να σου φαχτούν μόνοι τους και δύο. Τίποτα. Ξεκινάμε. Πάνω δικό σου. Ωραία. Υπενθυμίζω, είστε σε αυτό το αρχαίο κτίσμα το οποίο δεν γνωρίζετε ποιας χρονολογίας είναι. Δεν αναγνωρίζετε τα σύμβολα. Φαίνεται να είναι αρκετά παλιό. Εκεί μέσα βρήκατε έναν τύπο ο οποίος λέει ότι είναι ο ιερός σκλάβος ή αλλιώς ο Έθης, ο στρατηγός Έθης. Και αφού μιλήσατε ελάχιστα μαζί του, σας είπε ότι κάποιος μεγάλος κίνδυνος έρχεται για το κράτος σας. Αμέσως λίγα λεπτά μετά εμφανίστηκε ένα πλάσμα δρακόμορφο, μπορώ να πω. Οι χαρακτήρες σας αγνοούνται ότι είναι δράκος, δεν ξέρουν, δεν υπάρχει ο δράκος στον κόσμο τους. Το οποίο σας λέει ότι κάντε στην άκρη, δεν έχει μαζί σας κάποια διαμάχη και θέλει απλά να σκοτώσει τον Έθις. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε. Μισό λεπτά και να βάλω και μουσική. Πάμε. Σας λέει ο Έθις ότι μην τον αφήσετε να σας ξεγελάσει. Αυτός και οι φίλοι του είναι απλά σφαγείς. Και αν τους αφήσετε να έρθουν εδώ πέρα, το μόνο που θα κάνουν είναι να σκοτώσουν τους περισσότερους από εμάς και όσοι δεν μας σκοτώσουν να μας υποδουλώσουν. Κάνω ένα sense lies, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Ξύπνησα για να υπερασπιστώ αυτό το κράτος, όπως έκανα παλιότερα. Φαίνεται ειλικρινής. Βλέπεις ότι τα λέει με πάθος και φαίνεται να τον πονάει τον τόπο. Sorry, πάνω ήθελα, επειδή έγραφα τέτοιο, ήθελα να το κάνω και πάνω. Κάνε. Το οποίο είναι συν... sense lies, που το... συν 2. 53. Το ίδιο ακριβώς. Πραγματικά το βλέπετε ότι με πάθος σας λέει ότι πρέπει να προστατεύσει το κράτος σας. Ποιος το λέει αυτό? Ο Έθις. Ο ιερός σκλάβος. Σας παρακαλώ, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Και βλέπετε ότι, αν θυμάστε, υπήρχε και μια σφαίρα πάνω εδώ στο βωμό, την οποία την κρατάει στο χέρι του. Και σας την δίνει και σας λέει τουλάχιστον πάρε αυτή τη σφαίρα και πηγαίνετε και κρύβεστε την κάπου. Υπερασπιστείτε την πόλη μας, μην πέσει στα χέρια αυτού. Το πλάσμα από πίσω σας λέει ότι μην τον ακούτε. Το μόνο που θέλει να σας γελάσει. Δεν έχω έρθει εδώ για να σκοτώσω εσάς, αλλά για να αποτρέψω αυτόν τον κίνδυνο όχι μόνο για εσάς, αλλά και για πολλά άλλα κράτη. Πρέπει να το σταματήσετε τώρα. Κάνω ένα βήμα μπροστά. Ή αφήστε με να το σταματήσω εγώ. Κάνω ένα βήμα μπροστά. Και αυτός που σκότωσες... Εγώ κάνω ένα sense intention στο δράκο. Κάνε. Και αυτός που σκότωσες έξω από το... Από εδώ, από το τύμβο. Πάντεξ. Αυτή ήταν η φανατική μια λάθος πίστη, σου λέει. Δεν μπορούσα να κάνω αλλιώς. Με ανακάλυψαν και έπρεπε να πεθάνουν πριν να μπορέσουν να έρθουν εδώ πέρα να τον υπερασπιστούν. Δεν θα καταλάβαιναν ποτέ τη διαφορά. Δεν καταλάβαιναν ότι αυτός δεν είναι ο ιερός σκλάβος. Όμως εσείς βλέπω ότι κόβει το μάτι σας. Παρόλο που βλέπω αλυσίδες στα πόδια των περισσότερων. Φαίνεται το συζητάτε και για να το συζητάτε ξέρετε ότι κάτι πάει στραβά. Σύνχα σου φαίνεται εντελώς ειλικρινής και αυτός μιλάει με πάθος. Πάμε πολλά μυστικά μεταξύ σας. Πάνω, sorry, δεν σας λέει στο δράκο, ρε. Ξεχνάω ότι έχω το ability. Συγγνώμη, δεν σ' άκουσα. Ξεχνάω ότι έχω το ability, λέω, ένας έντσι λέει στο δράκο. Ναι. Άντε βάλτε. Καταγεία, sorry, πάω μου, sorry. Άντε. Πάμε. Με την μπάλα, μπορεί να βρω τι κάνει μπάλα. Σου το δίνει ο Έθις το χέρι και σου λέει πάρτινα και τρέχα, φύγετε από εδώ. Και το πλάσμα που σας λέει ότι μην την πάρετε την μπάλα, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να πεθάνετε κι εσείς, μην μπλεχτείτε σε αυτό. Απλά φύγετε, πείτε ότι δεν το είδατε ποτέ και φύγετε. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο άμα μας εξηγούσατε το τι γίνεται στην κατάσταση αυτή από το να είστε μυστικοπαθείς. Σας λέει το πλάσμα ότι αυτό που βλέπετε απέναντί σας είναι
ένας αρχαίος κίνδυνος που πρέπει να τελειώσει εδώ και πέρα, εδώ και τώρα. Δεν έχει να κάνει με το Slave Ethics. Δεν είναι αυτός που λέτε. Και γιατί πρέπει εμείς να σε εμπιστευτούμε? Με τι, σε τι το υποστηρίζεις αυτό? Δεν έχω χρόνο, σου λέει ανόητα, να σου εξηγήσω. Τόση ώρα μιλάμε, κάνει... έχεις χρόνο. Και βλέπεις ότι κάνει ένα βήμα μπροστά. Ο Ethics κάνει ένα βήμα πίσω και λέει μην το αφήσετε να φτάσει εδώ. Και μην το αφήσετε να φτάσει στη σφαίρα. Δεν με νοιάζει, εγώ ας πεθάνω ξανά. Αλλά η σφαίρα πρέπει να φύγει. Ωραία. Τι είναι για μένα? Μισό. Περνάει δίπλα μου. Μισό λεπτάκι, να πάρω ένα χαρτάκι. Initiative. Και από εδώ και πέρα πρέπει να πέφτουμε γύρους. Θα πεθάνω μόλι. Αν έχουμε ρε. Όποιος πάει. πάρε πέτρα και δώστε τη ρε. Μισό λεπτάκι να τα βάλω όλα. Άτερν. Δεν θες να πάμε για ένα καφέ να το συζητήσουμε το πράγμα? Λοιπόν, θα το πέσουμε στα ζάρια. 6 και πάνω. Πάμε με το Ιερό Σλάβο. 5 και κάτω με τον Δράκο Φίλικα. What the fuck is he? Πολύ σοφό για το μέλλον του κράτου. Καταρχάς τον ρωτάω ποιος είσαι. Δεν απαντάει, ε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Συμπληρώστε μία τα initiative σας, ρε παιδες. Over 9000, okay. Good old joke. Πώς είναι, 20. Έλα, γιατί το έκανα, ε. 10. Πού το ρε, δεν έχω βάλει μέσα. Όχι, λάθος άνθρωπο. Δεν έχει νήσει τελικά. Άλλαξε το τέλος, μάλλον. 30 στα 20. Α, 40 στα 20. Βάλε ρε ένα σωστό, να σε βάλω στη σειρά σου. Καλά. Παιδιά μου, μου φαίνεται συσκευαστή, τι δεν την έχουν κόψει καν. What the fuck! Φανταστείτε τη συσκευαστή μου. 40 είναι η σειρά. 40. Ναι, τους έχουμε. Τι είναι ρε, εντάξει. Τους έχουμε. Εσείς είστε νεαρά παιδιά ρε, τι φοβάστε, 40 ρε, τι φοβάστε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ναι, πολύ. Λοιπόν, βλέπετε ο Ethics κάνει ένα βήμα πίσω και αφήνει τη σφαίρα, μισό λεπτάκι να τη βάλω, πάνω εκεί που ήτανε και τραβάει την Dolores. Τραβάει την Dolores. Ναι. Α, το σπαθί, ναι. Ναι, ναι. Νομίζω ότι ήταν αφήνει. Βλέπετε η Dolores, η λεπίδα της είναι μοβ. Και λάμπει ελαφρώς από το φως που βγάζει η σφαίρα. Σαν να αντιδρά με τη σφαίρα ή απλά... Όχι, απλά λάμπει. Λόγω του αντανακλά το φως. Η μοβ λεπίδα πάνω τους. Φαίνεται αρκετά περίτεχνη και βλέπετε ότι έχει ένα μεγάλο μοβ ρουμπίνι κάτω, στην κάτω μεριά της λαβής της. Βλέπετε ότι απλά έχει τραβήξει την Dolores και είναι σε θέση μάχης. Περιμένει. Κουτάει όλα. Ρένκαρ. Ο τύπος σας πάει να περάσει ανάμεσά σας, άμα θέλει κάποιος να κάνει κάτι. Πάνω μπροστά. Όταν πάει να περάσει από δίπλα μου, εγώ θέλω να... Εγκράβλεις το χέρι... να του κάνετε ουσιαστικά για να το σταματήσετε. Κάνε ένα γκράβλ, Σπύρο. Ναι, okay. Το γκράβλ είναι με strength. ένα μελή attack κάνεις ουσιαστικά για να προσπαθήσεις να τον πιάσεις. Να το σταματήσεις. Έχω κάνει νιώτη. Κάτσε, περίμενε. Μιλία, γιατί μου είπα ότι για γκράπλ. Πρώτα μιλία τάκ να δεις να το πετυχαίνεις και μετά... Το μιλία τάκ με ποιο σκύλο να το ρίξω, με το ανάρτητο, με το strength. Ανάρτητο. Α, οκ, εντάξει, τέλος. Α, και το γκράπλ πάλι μπορείς να το ρίξεις και με ανάρτητο, το ίδιο πράγμα είναι για σένα. Βλέπεις ότι τον σταματάς, πιάνοντάς τον, να νιώθεις ότι... Το χέρι του είναι ψυχρό. Παντού έχει φωλίδες. Δεν φαίνεται να είναι ζεστός. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ σκληρός. Κάνε τώρα ένα ή strength check ή ένα arm check, ό,τι θες κάνεις. Για να το κρατήσεις. Για να το κρατήσω εδώ. Για να το κρατήσεις, ναι. Να το συγκρατήσεις. Θα κάψω και ένα physical. Πώς θα 13. Θα κάνω ένα με lead 3.
Κάτι όπω τον πιάνω και προσπαθώ να το κρατήσω κοντά μου τελείω αντιδρά. Του λέω, είσαι ο μοναδικός που είσαι σκοτώσει κόσμο από τη στιγμή που ήρθες εδώ πέρα μέσα. Είσαι ο μοναδικός που αυτή τη στιγμή δεν δείχνει έπιστος. Γυρνάει και σου λέει αυτός ο κόσμος άξιζε να πεθάνει για κάτι καλύτερο. Έχω ένα πολύ σημαντικό σκοπό και δεν αφήσω κανένα να μου σταθεί. Και βλέπεις σου τεινάζει το χέρι και συνεχίζει και προχωράει. Μιχάλη. Ουσιαστικά και οι δύο τώρα έχετε φάει την... intervene action σας, έτσι, για να το κάνετε αυτό. Αντί για attack opportunity. Ποιοι δύο. Ναι, ναι. Και ο Μάλεφ, άμα θέλει να κάνει κάτι, δεν ξέρω. Α, ναι, βασικά και εγώ ήθελα να κάνω κάτι. Περνάει από δίπλα. Πούμε. Ναι, ήθελα να το σταματήσω, ξέρω εγώ, όταν πάει να περάσει από δίπλα μου, να το πιάσω από τον νόμο και να του πω, δεν τελειώσαμε τη συζήτησή μας. Ωραία. Και επιχείρησα κάτι σαν grapple, βασικά, κι εγώ. Αν έχεις μελή τέτοιο skill, κάντο. Αλλιώς θέλει απλά ένα agility check για να δεις να τον πιάνεις και μετά ένα physical για να το σταματήσεις. Σε talents θα το έχω αυτό. Τα skills, κάτσε να δω. Όχι, δεν έχεις κάτι. Κάνε ένα agility check, σκέτο. Είναι που έχω agility... Φέρες τον dodge του ουσιαστικά. Κανονικό agility, straight roll είναι, δεν είναι κάτι. Ναι, άμα θες να προσθέσεις κάτι, προσθέσεις. Ναι, θα δούμε η μοίρα πως έχει. Το πιάνεις, κάνε και ένα physical check άμας να το σταματήσεις τώρα. Πάλι straight, ε. Ναι. Βλέπεις και αυτός δεν κάνει ιδιαίτερη προσπάθεια να σε αποφύγει. Όχι, βλέπεις ότι με μεγάλη ευκολία σε περνάει. Ένα, δύο, τρία, έξι. Εδώ έρχεται. Popcorn έχουμε. Βλέπετε, έρχεται εδώ πέρα. Ωραία. Και βλέπετε, παίρνει μία ανάσα και από το στόμα του βγαίνει ένας κεραυνός, ο οποίος προσπαθεί να χτυπήσει τον Έθις. Ο Έθις, με μία γρήγορη κίνηση, βάζει μπροστά την Ντολόρες και φαίνει την Ντολόρες να απορροφά το χτύπη. Μάλεφ. Και φωνάζει ο Έθις ότι βοηθήστε με, θα είναι πολύ αργά όταν καταλάβει το λάθος σας. Δύο, πάω εδώ δίπλα. Και άρχοντας είχα υπόψη διαταγές σας, ότι μας πείτε εσείς θα κάνω. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να δούμε πρώτα την εξέλιξη της μάχης, για να κρίνουμε. Στο γύρο μου τώρα παίζεις, πάρε πρωτοβουλία. Εγώ λέω αυτό και κρατάω το action σε περίπτωση που γίνει κάτι. Ωραία. Κάβ. Οκ. Με το ραβδί έξω, ε. Ναι. Θα βλέπεις. Λίγο περιμένω όταν θα γίνει εκεί με στις ετοιμότητα για να καστάρω τα spells μου. Άρα κρατάς και εσύ το action σου. Ναι, ναι. Δεν μπορείς να κρατήσεις βέβαια και move, έτσι το move να ξέρεις το χάσεις, θα κρατήσεις απλά το action σου. Πιστεύω τον φτάνω εκεί, πιστεύω. Το φτάνεις άνετα, ναι. Σύνυχα. Okay. Βλέπεις ότι οι σύντροφοί σου διστάζουνε, δεν ξέρουνε ποιον το σύστημα. Ναι. Λοιπόν, εγώ τα τατού που έχω στο πρόσωπό μου γεμίζουν με σκότος και βγαίνουν. Βγαίνει ένα τεράστιο σκοτάδι και βγάζει τον Ντόση απ' έξω ανάμεσα στον Slave Aethys και στον Δράκο, φορώντας του τα δύο secret κάτσε. Το Extra Resilience και το Secondary Attack. Κύριε, μισό λεπτό, γιατί κάποιον έχω. Ναι, ναι. Καπιστείτε. Οκ. Πατήσω να πάω, ε. Πάμε εμείς, μέχρι να έρθει η σειρά του, έτσι κι αλλιώς. Και... Και... Και άξιο είναι να το κάνει. Και φωνάζω. Action, full action. Okay. Και φωνάζω καθώς τον βγάζω. Ναι. Ο κόσμος είναι πιο πολύπλοκος από ό,τι φαίνεται. Σκοτώστε τον Δράκο.
Δεν γαμιέται, πάμε. Δώσ' το δράκο. Και... ναι. Και θα κάνω δύο attacks. Βρίσκω κάτι στο Σινχά, είναι μακριά. Δίπλα σου είμαι. Φυσικά. Δες το τέτοιο ρε. Δες τα tiles. Ωραία. Αφέντη, ας σκοτώσουμε τον δράκο και μετά, άμα μας αποδειχθεί προδότης ο ιερός κλάβος, πιστεύω κάτι θα καταφέρουμε τον έξω να κάνουμε. Άνετα, χαλαρά. Σιγά σιγά, εκτοχές. Το OP το πάθει μας, θα το σκοτώσει όλοι σιγά. Θα το δεκάφια μετά. Θεούς, δαίμονες. Εντάξει. Κάνω δύο attacks στο... πολύ ελαζόνες. Στο δράκο. Ναι. Με τον Ντόση. Η δεύτερη πετυχαίνει. Τα ζάρια λένε ότι πρέπει να τη σκοτώσουμε. Ωραία. Το χτυπάει λοιπόν σαν καθαρό σκοτάδι. Βλέπεις ότι αυτός για λίγο παγώνει. Δεν περίμενε. Ίσως δεν έχει ξαναδεί ένα τέτοιο πλάσμα. Καταφέρνει να μείνεται με το ένα το φτερό και απομακρύνει τον Ντόση την πρώτη φορά, αλλά τη δεύτερη φορά βλέπεις ότι ο Ντόση είναι πιο γρήγορος και του καταφέρει ένα χτύπημα στο πλευρό. Έχει και φτερά του πας. Oh, fuck. Ναι, ναι. Α, oh, και φτερά. Είδε έγινε μεγάλος. Στο δείξα απλά. Ενλάρτη. Σύντα. Και κάνω 4 damage. Και έρχομαι εδώ. Ότι δεν διαπερνάει τα skills. Χάρβιτ. Αυτή ήταν η σειρά μου. Ο Χάρβιτ. Χθέμω. Είχε κάτι πάνω. Ορίστε. Μπορώ να το άξιμο που κάταγα να χρησιμοποιήσω σαν dash πριν το γύρο του Χάρβιτ. Ναι. Ωραία. Και εσύ άμα θέλεις, Δημήτρη, μπορείς να κάνεις. Να κάνω τι ακριβώς. Έχεις το ready action σου να χρησιμοποιήσεις. 3, 4, 5, εδώ. Οκ. Τι βλέπω αριστερά μου. Αριστερά σου βλέπεις ένα τάφο, ο οποίος είναι μισάνοιχτος. Και πάνω σε αυτό το φέρετρο βλέπεις πολλά μαγικά σύμβολα. Οκ. Να μαντέψω είναι λίγο μακριά για να διακρίνω. Πρέπει να πας ναι, λίγο πιο κοντά για να κάνεις το check του magic. Δημήτρη, θες να κάνεις κάτι πριν να παίξει ο Χάρβιτ που είναι κανονικά η σειρά του. Ακολουθώ. Τον Μάλεβ. Οκ. Χάρβιτ. Ποιος ξέρω, ο Μάλεβ ή ο Σάμπλωτος έχει περισσότερες μαγικές γνώσεις. Ποιος έχει τις περισσότερες. Μαγικές γνώσεις. Ο Σάμπλωτος. Ο Σάμπλωτος. Εγώ τις έχω έμφυτες. Ναι. Πόσο πάνω κάτω. Τι στο καλό. Βασικά εγώ το μόνο που έχω είναι το ότι μπορώ να γνωρίσω το Mangelium. Και το self... και το Magic Self-Based. Τίποτα άλλο. Τι είναι το Mangelium. Η μαγεία ουσιαστικά. Η μαγεία. Magic είναι ουσιαστικά. Λοιπόν... το να μιλήσω στο μυαλό του τέτοιου του... του Aethys είναι action. Όχι, free. Okay. Σαν να μιλάς κανονικά, όχι είναι και το να μιλάς free. Okay. Θα πλησιάσω 3, 4, 5 και θα πω στον Aethys δώσε μου το orb. Βασικά θα του πω μέσα στο μυαλό του ότι δώσε μου το orb και πες μου τι είναι το orb. Και θα χαλάσω το action που έχω. Μισό λεπτάκι, περνάς δίπλα το δράκο. Ναι, ναι. Okay. Βλέπεις με μια γρήγορη κίνηση με την ουρά του, σαν κεντρή, ναι. Προσπαθεί να σε χτυπήσει και να σε ρίξει κάτω. Τριπ δηλαδή. Ναι, ναι. Κάνω ένα dodge. Ναι. Dodge block, δεν ξέρω τι σε λέει. Τι και μου λέει το agility και μου λέει το dodge, έτσι. Να δω πόσο agility έχω, θα κάψω ένα agility. Απλά περνάτε ό,τι καίτε, παιδιά, το ξαναλέω, μην το ξεχνάμε για να ξέρουμε. Ναι. Θα κάψω ένα agility και θα κάνω ένα dodge. Και φέρνω και γαμώ τα ζάρια.
Βλέπεις ότι με γρήγορη κίνηση σε χτυπάει, νιώθεις σαν να σε χτυπάει ένα πολύ δυνατό γεροδεμένο χέρι και σε πετάει κάτω. Μπορώ με το action να σηκωθώ να περπατήσω δύο βήματα ακόμα, ξέρω εγώ. Πρέπει να χαλάσει το μισό σου move για να σηκωθεί πρώτα. Ναι, και εδώ το μισό αυτό λέω. Κοιτάω το μισό μου, να περπατήσω αυτό. Ναι, ναι. Θα πάω μέχρι εδώ λοιπόν. Round down φαντάζομαι. Και έχω πει αυτό που έχω πει στο Νέθης. Okay. Μέσα στο μυαλό του όμως, όχι μέσα, όχι πει φωναχτά. Οκ. Ο Έθης βλέπεις ότι σου απαντάει. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι και αυτός δεν μιλάει, σου απαντάει τηλεπαθητικά. Ωραία, χαίρομαι. Βοήθησε να σου λέει να την προστατέψουμε και αν όλα πάνε στραβά, πάρ' την και τρέχα. Και θα σας βρω στην πόλη. Μη σου γυαλίσω. Βλέπεις, έρχεται και αυτός. Έρχεται εδώ πέρα. Τώρα, την άφησε πίσω. Ορίστε, ναι, την άφησε πίσω. Με μια γρήγορη κίνηση της Ντολόρες, βλέπετε ότι πάει να χτυπήσει το αριστερό φτερό του δράκου. Ο δράκος κάνει ένα βήμα προς τα δεξιά, αρκετά γρήγορο, και βλέπετε ότι Ντολόρες ακούτε να σκίζει τον αέρα. Σάπλετος, εσύ που είσαι δίπλα, ακριβώς, ακούς σαν ψήθυροι, λιγμοί και κραυγές. Αντί για το σκίσιμο του αέρα να βγαίνουν από την Ντολόρες. Μπορώ να κάνω κάτι για να καταλάβω τη μαγεία του. Κάνε ένα magic check. Μισό λίγο. Αν και μπορείς να υποπες... Ναι. Ουσιαστικά είναι αυτό που ξέρεις ότι λένε οι θρύλοι. Ότι η Ντολόρες φέρνει ουσιαστικά πάνω της όλη τη θλίψη όλων των ψυχών που έχει σκοτώσει. Μάλιστα. Και ότι θέλει φοβερή ψυχική δύναμη κάποιος να σηκώσει την Ντολόρες και να μπορέσει να τη χρησιμοποιήσει. Το πλάσμα αυτό, βλέποντας ότι τα πράγματα έχουν γίνει πολύ σκούρα, βλέπετε βγάζει μια κραυγή και βλέπετε οι φωλίδες στο δέρμα του σαν να αρχίσουν να σπάνε, σαν οι μνήσεις του να διωγγώνονται. Oh. Πετάει κάτω το σπαθί. Και βλέπεις σιγά σιγά μια μορφή. Τι είναι ένας δράκος. Το μεγαλώνει δίπλα. Βλέπετε αυτό το πλάσμα το οποίο δεν έχετε ξαναδεί. Φαίνεται σαν ερπετό με φτερά. Πάνω στο δέρμα του, στις φωλίδες του, φαίνεται σαν να περνάνε εσωτερικά ηλεκτρικές εκενώσεις. Τα σκητάει με τα μεγάλα μάτια του, τα οποία είναι προφανές ότι αυτό το πλάσμα έχει εξυπνάδα, πολύ μεγάλη εξυπνάδα. Και με μία γρήγορη κίνηση πάει να χτυπήσει τον Τόση. Να ρωτήσω, μπορώ να ρίξω ο κόσμος knowledge για να δω αν έχω ακουστά τέτοιου είδους πλασμό. Ναι. Συνένα, 85. Όχι, δεν έχεις ακούσει κάτι τέτοιο. Well, fuck. Το πιο κοντινό σε αυτό που έχεις ακούσει είναι κάποιοι αρχαίοι φοίνικες οι οποίοι φτάναν αυτό το μέγεθος. Αρχαίοι φοίνικες. Ναι, σαν τον Τόση, αλλά πλάσματα που μπόρεσαν και ζήσανε εκατοντάδες χρόνια για να μπορέσουν να μεγαλώσουν. Όχι, okay, κατάλαβα. Τσίνχα, τι είναι αυτό. Α, τον Τόση. Ναι. Οκ. Μισό λεπτάκι να το δω. Το έβαλα και ένα lead, Βάζω και ένα lead στο Dodge. 82 λοιπόν. Βλέπεις ότι οριακά ξεφεύγει ένα τεράστια στα σαγόνια του, τα οποία είναι σχεδόν... 72. 72, sorry. Με δύο λίγκια να κάνω. Τότε βλέπεις τον Τόση να μπαίνει ανάμεσα από το στόμα του και το μισό του σώμα να χάνεται για λίγο και νιώθεις πόνο, πολύ έντονο πόνο. Πολύ έντονο πόνο. 12 damage. Piercing. Ορίστε. Κανονικό damage. Τα μισά είναι electricity. Αχα. Λοιπόν. Εντε. Άρα παίρνω 9 damage. 9 και συνεχίστε εσείς, τα μετράω τώρα. Μάλεφ,
Εγώ τρέχω προς τον τάφο. Οκ. Κάνε ένα magic check τώρα που σε δίπλα. Έχω lead σε αυτό. Δη... Ναι, έχεις magic skill, δεν έχεις ή όχι. Έχεις έτσι ναι. Κι αλλιώς από το Magillium Born έτσι, έτσι κι αλλιώς ένα level lead νομίζω. Όχι, το Magillium είναι απλά passive, δεν μου δίνει lead. Τι σου κάνει, απλά εντοπίζει ότι έχει μαγεία. Ναι, το αισθάνομαι απλά. Ωραία, αισθάνεσαι εννοείται ότι η κάσκα αυτή έχει μαγεία, πολύ δυνατή μαγεία. Και έχω το Magic Self-Based, που μου δίνει συνέναλτη lead. Αλλά αυτό δεν είναι Self-Based, είναι απλά Magic. Το ίδιο είναι, ναι. Magic μπορείς ό,τι χρήστης και να είσαι να καταλάβεις περίπου τι κάνει. 78. Okay. Φαίνεται πάλι πολύ 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 ισχυρά ξόρκια προστασίας. Δεν μπορείς όμως να καταλάβεις αν είναι προστασίας από μέσα προς τα έξω ή από έξω προς τα μέσα. Ωραία, εγώ μπορώ να δοκιμάσω. Στο γύρο σου. Κάτσε, ναι. Γύρω μου, ναι, τώρα. Okay. Κάτσε, sorry λίγο. Μιχάλη, θες να κάνεις κάτι άλλο, γιατί απλά τσέκαρες, δεν χάλασες το action σου. Άντε μετά είσαι ένα action αυτό. Όχι, όχι. Μέσα στον τάφο έχει τίποτα. Και ενώ βλέπεις. Βλέπεις απλά κάτι ακριβά υφάσματα. Και μυρίζει φρέσκο ο τάφος. Έχει διάφορα αρωματικά μέσα. Πιθανότητα να ήταν σφραγισμένος χωρίς αέρα για να μην έχουν λιώσει όλα αυτά τόσα χρόνια. Οκ. Okay. Τρέχω για το επόμενο, για το υπόλοιπο movement μου. Πώς έκανα, 2-3. Τρέχω 2 προς τα δω. Και... εντάξει, αυτό βασικά, δεν κάνω κάτι άλλο. Οκ. Μίτσο. Έριξα, δεν βλέπω τίποτα, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Πρέπει απλά να πας δίπλα, πήγαινε δίπλα. Ναι, μισό. Και έχει κι άλλο ένα άξιο να μάθεις να κάνεις κάτι. Άξιο, μισό λεπτάκι. Θα φτιάξω το Magic Flower, Flower Power. Okay. Σηκώνω τα χέρια μου, εμφανίζεται ένα κρυστάλλινο λουλούδι και μετά το καβάζω ανάμεσα στο μανδύα. Okay. Ο Σιλέιβεθ σας λέει ότι ορίστε, σας το είπα. Σας το είπα ότι κάτι κρύβει. Η φυλή του έχει έρθει για να μας καταστρέψει. Τσίνχα. Σίγουρα. Εσύ δεν είσαι καθόλου εγώ. Μα. Θα κάνω μια επίθεση εγώ και αλλιώς θέσεις ο Τόση. Λοιπόν, βλέπεις τον πετυχαίνεις, αλλά όπα, κάτσε, τι ήταν τα τρία, η ιδέα είναι την Τόση. Ναι. Βλέπεις ότι εσύ το πετυχαίνεις παρόλα αυτά, με μεγάλη άνεση καταφέρνει με το ένα φτερό του και σε διώχνει μακριά, δεν μπορείς να το χτυπήσεις. Ο Ντόση όμως εξαγριωμένος από το πόνο που ένιωσε πριν, πετυχαίνει και τις δύο φορές. Ωραία. Λοιπόν. Τι κάνει. Πόσο? Στο πρώτο 5 και στο άλλο 8. Βλέπεις ότι και τα δύο που χτυπάνε στο στήθος του φαίνεται να μην μπορούν να το βλάψουν. Πιθανότατα να πρέπει να ψάξεις άλλα πιο ευαίσθητα σημεία. Κάρβιν. Μάλλον. Κάνω τηλέπαθηση στους άμπλωτους, του λέω πρέπει να μάθουμε τι κάνει αυτή η σφαίρα οπωσδήποτε και έρχομαι πίσω από τον Έφης και του κάνω attack. Του Έφης? Ναι, ναι. Οπ. Ω, καλά, βλέπω τι PK. Ωλα, για να το δει αυτό πάνω στην πουτσίσα μου, παιδιά. Sorry, να βάλω ένα beep. Φίλε, sorry, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω σε κανένα από τους δύο. Ο άλλος μας φώναζε βρείτε την Dolores και η Dolores αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του Ελμό. Άρα παίζει να την τράβηξε και κάποιος προς τα εκεί.
Λοιπόν, ναι, θα του κάνω λοιπόν Master Artist Kick. Πάρε και δύο level lead γιατί δεν το περιμένει, είναι surprise. Το Master Artist Kick το κάνω αφού κάνω πρώτο το attack με το Unarmed. Τι κάνει το Master Artist, θύμισέ μου. Είναι για extra damage βασικά. Ναι, πρώτα κάνω το Unarmed Attack και μετά... Ναι. Άρα το κάνω με 4. Πώς προσθέτω άλλο ένα, κάνω, θα κάνω με 3 και θα βάλω μόνο 10. 95. Πάνω, τι μας είχε πει ο ιερέας πριν γίνει πυρήνη μπάλα φωτιάς και φύγει για αυτό το νησί? Ότι πρέπει να ξυπνήσετε την Dolores, κάτι έρχεται. Α, αυτό. Οκ. Okay. Θυμήθηκα λάθος, νομίζω πως έπρεπε να βρούμε την Dolores. Μισό, εντάξει, αν είναι αυτό, αν δεν θες να την κάνεις, δεν την κάνεις. Πάσο, νόμιζα πως είχε πει να βρούμε την Dolores, όχι να ξυπνήσουμε την Dolores. Τότε δεν το κάνω το attack. Και έρχομαι... Δεν ξυπνήσαμε την Dolores. Και να βρείτε την Dolores, σας είπε. Και τα δύο είπε. Και να βρούμε και να ξυπνήσουμε την Dolores. Ναι. Μεγάμι στο. Πάμε, attack, full, πάμε, δώσε πόνο, 95. Ωραία, βλέπεις ότι δεν το περιμένει και νιώθεις ότι νιώθεις την κλωτσιά σου στα πλευρά. Τα πλευρά τα νιώθεις σαν κανονικού ανθρώπου, μαλακό κρέας. Ενώ περίμενες να βρεις κάποια αντίσταση, βλέπεις ότι δεν βρίσκεις κάποια. Ρίξε ντάμεντ. Και γυρνάει και σε κοιτάει γεμάτος απορία, προδομένος. Ναι, άλλα κατ' όλα τίποτα. Λοιπόν... Σε σκυλάκι σου κοιτάει. Το secret που θέλω να βάλω, το βάζω τώρα αφού με γίνει το attack. Ναι, ναι. Λοιπόν, το Mars, sorry, λοιπόν, δεν θυμάμαι και πολύ. Κανονικά πρέπει όταν κάνεις attack roll πριν να σου πω αν πετυχαίνεις ή όχι. Εντάξει, δεν έχω θέμα, απλά είπα αυτό. Βάλ το τώρα, αφού το θυμόσουν. Dual shift θα να κάνω βασικά, να κάνω ένα extra attack. Δεν θέλω να βάλω damage. Το Mars αλλάζει σε πρώτο που δεν καίει τίποτα, απλά είναι το damage. Και απλά θα βάλω το dual hit, το οποίο καίει ένα point of physical, λογικά. Οπότε να σου ρίξω και το δεύτερο attack, επειδή με πιάνει και μετά σου ρίξω τα damage. Το δεύτερο attack με πόσο? Τι σου λέει? Τίποτα, απλά ένα extra attack με ένα level drawback. Λέω επειδή δεν είχα συνδέω. Ένα level drawback, αυτό που σου λέει. Άρα έχει συν 2 από το unarmed, μείον 1 με συν 1. Όχι, okay, γιατί είχα τέτοιο, επειδή είχες πει πριν για συν 1. Τώρα την έφαγε όμως. Εντάξει, 59 και σου ρίχνω και το damage από το Martial Artist. 3. Το οποίο ρίξε είναι... για τι δύο attacks. Βλέπεις ότι και στη δεύτερη, παρόλο που σου έχει δει, δεν αμήνεται. Δεν αμήνεται. Όχι. Ωραία, τότε στο δεύτερο attack μπορώ να... Τι να κάνω, ρε πούστη μου, γαμώ το. Με έχει καταλάβει, τον βλέπω ότι μπορεί να αμυνθεί, αλλά δεν αμήνεται. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι δεν τραβιέται καν από σένα, ρε παιδί μου. Ωραία, τότε μπορώ να το κάνω μόνο το damage από το πρώτο attack. Okay. Και το δεύτερο να το ψηλώ, ας το χείσω. Κάτσε, στο δεύτερο όμως αφού το έχεις, όταν το χτυπάς καταλαβαίνεις ότι δεν αμήνθηκε. Όχι, ρίχτα okay, και τα. Όχι, εντάξει. 3 και 3, 6 και 6, 9. Και 6, 12, sorry. Τον βλέπεις μελανιάζει σε εκείνο το σημείο, παίζει αυτός, και σου λέει ότι δεν ξέρω γιατί το κάνεις αυτό, αλλά τώρα είναι που σας χρειάζομαι. Τόσα χρόνια κάθεστε και υποφέρετε, τώρα σας χρειάζομαι πραγματικά. Βοήθησέ με, σου λέει. Είναι για το καλό του κράτους μας. Και βλέπεις ότι γυρνάει και συνεχίζει και πηδεί στον δράκο. Okay. Συγχώρεσέ με, σου λέει, αν σε μπερδεύω, αλλά δεν έχω χρόνο να σου εξηγήσω τώρα. Το βλέπουμε αυτό. Όλοι το βλέπουν, ναι. Βλέπετε με μια γρήγορη κίνηση προσπαθεί να χτυπήσει με την Dolores. Και αυτή τη φορά το χτύπημά του προσγειώνεται, πράγματι, πάνω στο θώρακα του δράκου και διαπερνάει. Ο δράκος φωνάζει και βλέπετε και ο Έθις σαν να κλείνει για λίγο τα μάτια του, σαν να πονάει και αυτός ο ίδιος. Μάλιστα, και βγάζει μια κραυγή και λέει για το κράτος μας. Well.
Λοιπόν, θα αφήσω τα πολιτικά θέματα στους... να έρχονται και το... ποιος είναι κάτω από τον Σύγχα. Ο Σάμπλετς. Ναι, όχι, πώς λέγεται. Ο Σνοεπιστάτης. Ωραία, τα αφήνω. Θέλω να ψηλιά σας μπάλα. Εδώ περίπου φτάνω. The movement. Κάτσε κάτω, όχι, έχετε πέσει. Όχι, α, το Σάμπλετς, γι' αυτό. Ναι, sorry. Απλά ήθελα να ρώτησα κάτι. Εγώ πιο μιλάει, δεν παίζουν, παίζουν. Sorry, συγγνώμη, συγγνώμη. Τρέχω προς ένα, δύο, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε. Ναι. Και μπορώ να ερευνήσω λίγο το σώμα. Μπάλα. Νιώθεις πάρα πολύ δυνατή μαγεία. Απ' την μπάλα ή από το σώμα. Απ' την μπάλα. Ποιο σώμα. Α, το σώμα κάτω. Το σώμα κάτω. Ναι, ό,τι θες. Από το σώμα δεν νιώθεις μαγεία, τίποτα. Α, απλά βλέπω ένα καμένο σώμα σαν πρώτη όψη. Ναι, ναι, ναι. Πολύ και καμένο. Μπάλα και πυρεργάζομαι λίγο. Τι είναι αυτό την μπάλα. Στην μπάλα λέω, τι πυρεργάζομαι λίγο, τι βλέπω, τι... Την αγγίζεις ή όχι. Πόσο μου αρέσει αυτή η ερώτηση. Άγγιξα μου. Feel me. Ναι, γιατί όχι. Μη φωνάζω από μακριά. Αγγίζοντάς την, νιώθεις τρομακτική δύναμη. Νιώθεις όλη σου η ενέργεια να αναπληρώνεται. Τα πάντα, γέμισε τα όλα. Κι εγώ πριν. Όντως. Ναι, ναι, ναι. Παίρνεις ένα level lead σε όλα τα attack σου και συν 2 σε όλα τα damage σου. Γράφω το κάτω να το θυμάσαι. God mode unlocked. Yeah. Νιώθεις ότι κάθε μικρή πληγή η οποία είχε στο παρελθόν και είχε αφήσει κάποιο σημάδι αρχίζει και κλείνει. Γύρω σου σιγά σιγά. Και την ώρα που την αγγίζεις, για αυτό το τα 2-3 δευτερόλεπτα που την αγγίζεις, νιώθεις μια φοβερή παρουσία να σε κοιτάει. Και νιώθεις, ρίξε μου ένα πνεύμα save. Wait, έχω βαλά να κάνω. Ναι. Λοιπόν, και εσύ είναι ένα lead στα πάντα. Θα το γράψω αυτό. Το γράψω στο Melee Dams. Δεν είναι πρόχειρο τώρα, δεν είναι μόνιμο το effect. Πάω, θα γράψω το όνομά μου. Γράφω το κάπου να το θυμάσαι απλά, για τώρα. Και συν 2 στα damage. Ναι, και τι μου ζήτησες να κάνω ένα. Ρίξε μου ένα πνεύμα save, καθώς νιώθεις για τα ελάχιστα δευτερόλεπτα, σαν όλα να σκοτεινιάζουνε, και μέσα από αυτό το σκοτάδι, κάτι να κινείται με τεράστια ηλικιώδη ταχύτητα προς τα σένα. Χρησιμοποιώ ένα lead. Κάτι σαν μέσα στο σκοτάδι αυτό να κινείται και να έρχεται κατά πάνω σου. Fuck. 54. Νιώθεις σαν ένα χέρι να σε γραμπώνει από το λαιμό. Και ξαφνικά επανέρχονται όλα όμως και αρχίζεις και το σκοτάδι φεύγει, τα χέρια στραβιούνται και βλέπεις αυτά που βλέπεις. Για τον ίδιο χρόνο παίρνεις 2 level drawback σε όλα τα πνεύμα saves. Α, τα υπόλοιπα ισχύουνε. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Αλλά πραγματικά δεν έχεις ξανατρομάξει τόσο πολύ στη ζωή σου. Σαν ο θάνατος ο ίδιος να ήρθε και να σε γράψει από το λαιμό. Σάπλετους. Λοιπόν, πλησιάζω κι εγώ. Well, fuck. Κάτι μου θυμίζει, μου θυμίζει ένα άνιμε αυτό, λοιπόν. Βλέπω το Μάλεμ, τι έχει γίνει. Και δειλά απλώνω και εγώ το δεξί μου χέρι και αγγίζω την μπάλα. Όχι, δεν αγγίζω ακόμα, θέλω να δω, μπορώ να καταλάβω κάτι. Κάνε ένα magic check από μακριά. Όπως. Καταλαβαίνεις και είσαι σίγουρος γι' αυτό ότι δεν την ξέρεις αυτή τη σχολή μαγείας. Μάλιστα. Δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα παραπάνω, αλλά δεν την ξέρεις. Και σου κάνει εντύπωση που δεν ξέρεις τίποτα για τη σχολή μαγείας. Δεν σου ξανατύχει ποτέ αυτό το πράγμα.
τι κάνεις. Α, όχι, α, ναι, έχεις και ένα check ακόμα. Άμα, σε ένα... Action. Λοιπόν, ναι, σαν μάγος που είμαι και φιλοπεριέργος, θα αγγίξω την μπάλα. Τέλεια. Αγγίζοντάς την, βλέπεις, νιώθεις και εσύ όλα να σκοτεινιάζουν, ε? Και νιώθεις σαν μέσα σε αυτό το σκοτάδι πολλές, πολλαπλές κινήσεις. Σαν μάτια να σε κοιτάνε, μια πολύ έντονη ψύχρα και σαν να τρέχουνε πολλές σκιές προς τα πάνω. Κάνε ένα πνεύμα save. Μισό. Να δω. Έχω συν, να δω λίγο. Ναι, παίρνεις και εσύ συν ένα save, συν ένα lead σε όλα τα rolls, συν 2 damage. Μισό. Μάλιστα. 64. Και εσύ το ίδιο. Νιώθεις ότι σαν πολλές σκιές να αρχίζουν και να σε πλακώνουν, σαν όλα να σκοτεινιάζουν, σαν το σκοτάδι το ίδιο να σε καλύπτει και ξαφνικά επανέρχεσαι. Γιατί τραβάς αυθόρμητα τα χέρια σου, χωρίς καν να το θέλεις, βλέπεις το χέρι σου φεύγει από εκεί. Και παίρνεις 2 level drawback σε όλα τα πνεύμα save. Γεμίζω τα πνεύμα points. Τα πάντα, όλα γεμίζω. Σύνχα. Και βλέπετε ότι η μπάλα, από εκεί που φώτιζε, τώρα έχει γίνει ένα γκρι πράγμα. Έχασε λίγο φως όταν την άγγιξε ο Μάλετ, και τώρα που την άγγιξε ο Σάμπλετους, σαν να έσβησε. Σύνχα. Γεμίζετε Μάλετ και Σάμπλετους όλα τα πουλ σας, τα πάντα γεμίζουμε, σαν να ξεκουραστήκατε, σαν να ξυπνήσετε τώρα. Φωνάζω. Μάλευ, Σάμπλετους, τι είναι, πού είναι το πρόβλημα. Και συνεχίζω να βαράω σαν το Χάντζο το δράκο. Ένα εγώ, δύο ντός. Στο κεφάλι του. Last moment call. Όπου, μαλάκα, ρίχνεις καλά σήμερα. Το κεφάλι του, επειδή είναι μεγάλος, παίρνει 2 level dropback, όχι 5, να ξέρετε. Βλέπεις ότι στο κεφάλι του τα 2 από τα 3 τον πετυχαίνουνε. Μην ακούσετε όλα. Σωστά. Τον πετυχαίνουνε. Και βλέπεις ότι σαν να ενοχλείται αυτή τη φορά. Για ρίξε να δούμε αν διαπερνά. Και παρατηρείς ο Σάμπλετος και ο Μάλεθ. Επιστρέφω σε 2 λεπτά, συγγνώμη. Ναι. Βλέπεις ότι ο Σάμπλετος και ο Μάλεθ και οι δύο τώρα έχουν έντονα μοβ. Τα μάτια τους λαμπυρίζουν με ένα έντονο μοβ χρώμα. Τώρα παίζουν τον damage. Λοιπόν. Πρώτα είναι δικό μου. Το οποίο είναι 3-8. Ναι, βλέπεις ότι. Η δόση είναι 8. Βλέπεις ότι τα βέλη αυτή τη φορά διαπερνούν και μένουν πάνω στο κεφάλι του και φαίνεται να πονάει το τέρας. Χάρβιν. Όχι, εγώ αγγίζω την μπάλα. Πού δεν παίζει, πού είναι αυτό. Ποιος τον έβγαλα από το τέτοιο. Όχι, ανάμεσα στο Χάρβιν είναι. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Στο turn order δεν είναι. Α, ναι, γιατί άλλαξα το τέτοιο. Άλλαξα το... Και παίζει να μην έχει κάνει καμία επίθεση μέχρι στιγμή, έτσι. Θα παίξει τώρα 2 φορές στη γύρω του. Α, ωραία, θα μου ζεχαρίσει. Λοιπόν. Πόσο ψηλά είναι το κεφάλι του, πολύ ψηλά, είναι γύρω στα 4-5 μέτρα. Σχεδόν ακουμπάει την οροφή του κτίσματος. Κλείσα τον. Το υπόλοιπο σώμα του φαίνεται να έχει κάτι. Κάνε ένα perception check. Perception check. Aurelion Soul. Sorry, δεν θυμάμαι τώρα να έχω κανένα perception. Physiognic, social, athletics, sensibilized, τηλεπαθημένη, το έχει. Ένα σκέτο ρόλο λοιπόν. Όχι, κάτι παίρνει στο perception, εσύ. Α, συγγνώμη, ναι, είναι συν 8. Συν 8, ναι. Και συν 5 από το human, 13. Παρατηρήσω ότι αυτό εδώ το σημείο, το lower belly του, τα scales του φαίνονται πιο αραιά και φαίνεται δέρμα εκεί πέρα. Πιθανότητα
Εκεί να μπορείς να το πετύχεις και να το βλάψεις περισσότερο. Με ένα level drawback είναι εκεί. Οκ. Κάνω λοιπόν charge σε εκείνο το σημείο. Περνάω πίσω τον ιερό σκλάβο. Κάνω επίθεση. Κάποιος είναι εκεί, ρε. Όχι, δεν είναι κανείς. Όχι, είναι το όνομα του σκλάβου μου. αυτό είναι. If you reach above the enemy's head, δεύτερη μπλοκ υπάρχει να φτάσει στο enemy's head, οπότε θα κάνουμε dual hit. Όχι, αυτό ήταν το προσέξω αυτό. Απλά κοιτάω να δω αν μπορώ να βάλω το attack from above, αλλά λέει πρώτα να φτάσει πάνω, πάνω από το κεφάλι του αντιπάλου. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλω συν ένα. Θα κάψω ένα physical. Άμα μπορέσω να το πατήσω. Ωραία. Με ένα level drawback, μου πες. Mm-hmm. Άρα με δύο lead. 51. Περνάς ανάμεσα από τα φτερά του. Βλέπεις προσπαθεί να σε χτυπήσει με την ουρά του, αλλά δεν σε πετυχαίνει. Παρ' όλα αυτά, το πόδι του φαίνεται να είναι πιο γρήγορο και σου δίνει μια κλωτσιά και σε απομακρύνει από το σημείο που πας να χτυπήσεις. Μπορώ να το κάνω και το δεύτερο, και το hit. Ναι. Πρέπει να ξανακάψω πάλι. Όχι. Για extra damage. Ναι, για extra. Για να το πετύχω. Έκαψα ήδη ένα πριν από το κανονικό attack. Πρέπει να κάψω και στο extra, λογικά, έτσι. Ναι. Okay. Και όχι ένα και για το extra. Και ρίχνω πάλι με δύο lead. Αντί για τρία δηλαδή, Ναι. Γιατί μου ότι έχω ένα level drop. Ωραία. Όπως σε σπρώχνει, βλέπεις το άνοιγμα. Τραβάς το πόδι του στην άκρη και με το δεξί σου χέρι τον κομπανά στην κοιλιά. Και το κάνω 3 και 3, 6 damage. Καθώς με υπερδεκλώνει, σηκώνουμε στον αέρα και κάω και του κουμπανάω μια κονατιά. Τα κουνιά βασικά, μέσα στην κοιλιά. Νιώθεις η κοιλιά του να είναι πιο μαλακή, παρόλα αυτά βλέπεις ότι σχεδόν όλο το χτύπημα σχεδόν έχει απορροφηθεί από τους μυς της κοιλιάς του. Παρ' όλα αυτά βλέπεις ότι του κάνεις κάποιο damage. Mm-hmm. Νιώθεις ότι πήγε μέσα στο γονατό σου. Όπα, sorry. Ο Αίθης. Ναι, κάτσε. Αίθης. Πού είναι, ρε, γιατί με έχει. Το προσφέρεις πάλι. Όπα. Λοιπόν. Yeah. Ο Αίθης βλέπετε με την Dolores. Συνεχίζει. Και σας λέει ότι αυτό το πλάσμα πρέπει να πεθάνει σύντομα. Δεν είμαστε ασφαλείς εδώ. Πρέπει κάνε να κάτι κι εσύ. Και το ξαναχτυπάει με μια γρήγορη κίνηση με την Dolores. Βλέπετε ότι τον χτυπάει στην κοιλιά και γυρνάει, αλλάζει τη λαβή και τον καρφώνει στο ένα του πόδι. Βλέπετε ότι και οι δύο επιθέσεις χτυπάνε και το πλάσμα ορμιάζει. Αρχίζει και αιμορραγεί. Αυτό. Θα παίξει δύο γύρους γιατί δεν έχει παίξει. Dolores is overpowered. Γυρνάει από εδώ. Βλέπετε ότι παίρνει μία ανάσα. Oh fuck. Fuck. Α, ναι. Where's fuck? Κάτι μου θυμίζει. Λίγο familiar. Και φυσάει προς τα πάνω σας. Βλέπετε ότι βγαίνει ουσιαστικά ένας γκρι καπνός, ο οποίος είναι ηλεκτρικά φορτισμένος. Πιάνει. Πώς το δείξω αυτό. Εμελάκι. Όχι. Κάτι είχε δεξί κλικ, όχι. Ναι, αυτό. Fuck. Αυτή την περίπτωση. Όλο αυτό. Ναι. Mm-hmm. Θέλω ένα dodge από όλους σας. Είστε μέσα σε ένα σύννεφο. Mm-hmm. Κάτσε να το βάλω. Mm-hmm. Θα κάψω ένα τζιλ εδώ. Βλέπετε ότι πλέον βλέπετε μόνο σκιές μέσα. Mm-hmm. Αυτό. Και νιώθετε και αυτό, κεραυνούς γύρω σας. Ένα ντότσε. Ωου, 113. Θέλω κι εγώ ένα agility. Ντότσε. Lead 1, συν 1 από τη super power μπάλα του προγράμματος Ένης Φόβου. Μισό λεπτάκι, οκ. 65. Οκ. Χάρβιτ, Σίνχα, τρώτε 5, οι υπόλοιποι 10 electric damage. What? 10? Ναι.
Και εκεί μέσα το βιζήρι σας είναι πολύ μειωμένο. Αυτά διαπερνάνε το DR του Ντόση, ε. Ναι, ναι. Okay. Α, δεν έχει κάπου, δεν μας πετυχαίνει κάπου που μπορούμε να κόψουμε, από λόγω armor και τα λοιπά. Είναι magic. Ήταν area αυτό. Α, okay. Και βλέπετε ότι κατευθείαν επιτίθεται με το στόμα του προς τον ιερό σκλάβο. Βλέπετε ότι και αυτός τον πετυχαίνει αυτή τη φορά. Και φαίνεται να ματώνει ο ιερός σκλάβος. Βλέπετε για λίγο χαλαρώνει το χέρι του Ντολόρες, αλλά το ξανασφίγγει και ξανασηκώνεται ψηλά. Βέβαια, το χτύπημα που είδατε, ήσασταν σίγουρος ότι θα τον κόψει στη μέση, καθώς τον έπιασε με τα σαγόνια του, του πιάσε το χέρι και του το σχεδόν τάκλεισε τα σαγόνια. Είναι υπεράνθρωπο αυτό που είδατε, ότι το χέρι του μπόρεσε και άντεξε και δεν κόπηκε από τον αγώνα και κάτω, από τον ώμο και κάτω. Βάλε. Λοιπόν, μπορώ να πάρω την μπάλα. Ναι, ναι, τη σφαίρα αυτή. Και να την πετάξω προς τον δράκο. Τι? Όχι. Οκ. Αυτά, αυτά είναι. Είμαστε πολύ συνεχίσμα να πάση. Τη ρίχνω. Πολύ ραντομιά. Πολύ άξιστοι είμαστε. Οκ, το κάνεις? Ναι. Κάνε να τι. Μπορώ άμα γίνεται. Θες να το πετύχεις τον δράκο. Ε? Θες να το πετύχεις τον δράκο. Ναι. Κάνε ένα agility check. Μπορώ να το κάνω λίγο πιο σύνθετο. Μπορώ να το πετάξω πάνω και να χτυπήσω με το ραβδί. Baseball. Όχι. Καλά. Κρίμα. Τι ρίχνω. Γίνεται θεωρητικά, αλλά σου λέω όχι γιατί είναι πολύ βαριά η μπάλα. Η πιθανότητα να στοχίσεις είναι ελάχιστη. Να επιτύχεις. Άμα δεν το κάνεις, κάντο. Θέλω να συνδυάσω να... να... Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Κάνε το. Όχι, απλά θα τη ρίξω πάνω, θα τη ρίξω πάνω, το όχι. Κάνε ό,τι θες, το κόλλο. Τι ρίχνω. Athletics. Άμα είσαι Athletics, κάνει και Athletics. Έχω Athletics. Άρα, δύο lead. Κακή ιδέα ήταν από ό,τι φαίνεται. Βάζεις αριά. Τι ρίχνεις μπροστά του, απλά. Αντιδράει καθόλου σε αυτή την κίνηση. Είναι ουσιαστικά σαν μια σφαίρα να πέσει. Σαν μια σφύρα, μάλλον. Σφαίρα, δεν ξέρω πώς. Έπεσε μπροστά του αυτό, τίποτα άλλο. Α, δεν τον ένιωξε και πολύ. Δεν τον πέτυχες. Ναι, αλλά είναι δίπλο το. Ξέρω, δεν έδειξε. Όχι, δεν είδες κάποια αντίδραση, όχι. Α, οκ. Τάμπλετ. Πριν τελειώσει το γύρο μου, μπορώ να βγω από το καπνό της. Ναι, μπορείς να κινηθείς. 1, 2, 3. Κινούμε εκεί. Και καθόμαστε την ώρα που κινούμε. Σηκώνω γύρω μου ψέλινο και σηκώνω γύρω μου έναν μανδύα, ξεχνάει τα πόδια, ψύχομαι όλος, φαίνεται σαν με ψυχρός αέρας να με περιλούζει και μετά εξαφανίζεται και κάνω το Ice Mantle. Οκ. Μια ακόμα φαίνεται μια λευκή απαλή άβρα γύρω σου. Σύνχα. Άσε, ζήστε. Οκ. Κοιτάω το κεφάλι μου. Γυρνάω προς το Μάλευ και τη σφαίρα, την κοιτάω αρκετά περίεργα, τρέχω, την παίρνω. Το πλάσμα σας φωνάζει. Κατευθείαν. Σας φωνάζει και σας λέει ότι μην τον αφήσετε να σας ξεγελάσει. Αυτό που κάνετε είναι η καταστροφή σας. Συνέχισε. Την πιάνω τη σφαίρα, τι γίνεται. Τίποτα, την πιάνω απλώς. Ναι. Okay. Νομίζω καταναλώσαμε τα πάντα σε αυτή τη σφαίρα. Και ξανάρχομαι προς τα εδώ. Και ο Ντόση θα ρίξει δύο επιθέσεις στο κεφάλι. Ρίξε. Με δύο level dropbacks. Ναι. Πόνο. Η πρώτη επίθεση με μεγάλη ευκολία βλέπεις ότι το κεφάλι του τραβιέται και δεν τον πετυχαίνει. Η δεύτερη κίνηση όμως, το δεύτερο δάγκωμα του Ντόση, τον πετυχαίνει. Έχεις πολύ καλές αργίες εδώ μέχρι σήμερα, ε. Ναι, αστείευεσαι. Ναι. Μα είναι για την πατρίδα. Για 7 damage. Οκ. Okay.
κουνάει το κεφάλι του σαν ζαλισμένος. Βλέπεις ότι έχει αρχίσει και αιμορραγεί. Χάρβιν. Ο σκλάβος σας λέει, καλά πάμε, συνεχίστε έτσι. Είμαστε κοντά στο να τα κάνουμε. Κάθε φορά που με λέει ο σκλάβος με ψήνει περισσότερο να το χτυπήσω. Sorry, ένα λεπτάκι. Θανάση, τη σφαίρα την έχεις εσύ πάνω σου. Ναι, την κρατάω. Απλώς την πήρα και την έφυγα εδώ που είμαι τώρα. Εντάξει, τη βάζω στην άκρη και μέχρι όσο την έχεις πάνω σου και μετά θα δούμε. Πάνω να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Αυτή η πόρτα δεξιά μου είναι πόρτα, ε. Ναι, ναι, και είναι κλειστή, σφραγισμένη. Κλειστή, ωραία. Μπορείς να σκοτεινιάσεις λίγο το υπόλοιπο γιατί κάτι είδα, ρε παιδί μου, και να μην το. Ναι, ωραία. Okay. Λοιπόν, έρχομαι εδώ. Και προσπαθώ να πετύχω πάλι το δράκο. Θα κάψω κι άλλο φυσικά. Θα κάνω πάλι. Ξέρετε, δεν έχω κάψει την πλατεία μου. Δεν έχω κάψει από το secret, εσύ. Έχω κάνει δύο φορές double attack και δεν το έχω κάψει. Όχι, δεν έχω κάψει το secret. Όχι, δύο φορές δεν έχω κάψει μόνο. Λοιπόν, θα κάψω πάλι double attack. Και θα κάψω πάλι και τις δύο φορές για να κάνω τέτοιο. Άρα από 8 έχω 5. Και πού χτυπάς? Στο ίδιο σημείο που προσπάθησα να χτυπήσω. Βασικά βλέπω που τον έχει κόψει, που έχει πληγεί από τον ιεροσκλάβο. Που είπες ότι τον μάτωσε. Ναι, βλέπεις ότι το χτυπάει στο chest, αλλά η Dolores φαίνεται δεν έχει βρίσκει αντίσταση στα scales. Ναι, αλλά κάπου είναι σφαγμένος, είναι κάπου έχει αίμα. Εκεί πέρα σε εκείνο το σημείο είναι. Ανάμεσα από τα scales του. Θα πρέπει ναι, να μπορείς να πρέπει. Όχι, εκεί πέρα το χτύπησα πριν. Πόσο τρόπο ακόμα έχω, ένα. Άρα με δύο ύφος είναι κάποιος ένα. Okay. Αυτό είναι το πρώτο attack. Αυτό είναι το δεύτερο attack. Βλέπεις ότι την πρώτη φορά δεν πετυχαίνεις. Την δεύτερη όμως, τα έχεις βάλει τα drawback, ε. Ναι, ναι. Έκαψα ένα και στα δύο, οπότε είχα τρία, οπότε πήρα μείον ένα. Ωραία, ωραία. Οπότε του κάνω τρία και τρία, αν δεν κάνω λάθος, έξι. Ναι, έξι damage. Ναι. Οκ. Βλέπεις ότι πάλι ελάχιστα. Πηδάω πάλι προς τα εκείνο το σημείο, πατώντας κάπου σε κάποιο πόδι, σε κάποια ουρά και πάλι το χτυπάω με τα κουνιά μέσα στο ίδιο σημείο. Και τραβιέμαι με μια πολλή από τα πίσω. Παρόλο που το χτύπησες με την ίδια ακριβώς δύναμη με πριν, βλέπεις ότι τώρα σαν να τον πόνισε περισσότερο, σαν να έχει αρχίσει να κουράζεται. Ο σκλάβος. Βλέπετε ότι έρχεται κι αυτός. Αχ. Έλα. Βγαίνει από τη σκόνη. Στον τόση έβαλες τα drawback ρε πριν, δεν τα έβαλες. Που είναι μέσα στο... Τα έβαλες τα δύο drawback που είναι μέσα στο... Σκοτάδι. Όχι σκοτάδι, στο fog. Drawback και τι? Δεν βλέπει, δεν έχει καλό visibility. Βλέπει και στο σκοτάδι ο Ντόσικα. Είναι fog αυτό, δεν είναι σκοτάδι, είναι ατμή. Τότε δεν τα έβαλα, όχι. Εντάξει, αφήνω απλά τα damage. Ευχαριστώ πολύ ρε πάνω. Αγάπη. Αφού υπάρχει εκεί πέρα. Λέει ο ιερός σκλάβος. Συνεχίζει με την Dolores και χορεύει γύρω από τον δράκο, χτυπώντας τον δύο φορές. Βλέπει αυτή τη φορά ο δράκος με το ένα του φτερό καταφέρει και τον πετάει πίσω. Παρ' όλα αυτά καταφέρει και του τρυπάει το ένα φτερό την ώρα που... που αμήνεται. Χάρβιντ, εσύ τώρα που είσαι δίπλα, ακούς ξεκάθαρα λιγμούς και κλάματα από την Dolores που περνάει δίπλα σου. Κάνουν πολλές ψυχές να κλαίνε. Okay. Παρ' όλα αυτά φαίνεται σαν να, όποτε χτυπάει το δράκο να το σκίσει σαν βούτυρο. Ο δράκος. Γυρνάει προς εσάς. Τον βλέπεις σε όλο του το μεγαλείο και τα 5 μέτρα μπροστά σου. Η ομίχλη εξαφανίζεται. Τραβάει το κεφάλι του πίσω και μια γρήγορη κίνηση βλέπεις ότι έρχεται κατά πάνω σου. Το κεφάλι του είναι σχεδόν στο ίδιο μέγεθος με σένα. Παρ' όλα αυτά, αντί να δακρύσει σένα, βλέπεις τελευταία στιγμή γυρνάει για να εφνιδιάσει τον ιερό σκλάβο. Και τον πετυχαίνει. Βλέπεις τον πετάει ένα βήμα πίσω με το χτύπημα που του κάνει.
και φαίνεται να το δαγκώνει πάλι ξανά το χέρι του. Το οποίο πλέον έχει αρχίσει και ματώνει πολύ έντονα. Είναι σχεδόν όλο κόκκινο από τα αίματα. Μάλε. Ωραία. Α, sorry. Να κάνει και την intervene το action αφού μπορεί. Με μια γρήγορη κίνηση, Σύνχα, βλέπεις η ουρά του προσπαθεί να σου τραβήξει τα πόδια να σε ρίξει κάτω. Εμένα. Ναι. Και να σε χτυπήσει εννοείται. Να σου κάνει ντάμα. Για ποιο λόγο. Με. Intervene action. Δεν έφυγα έξω από το... Όχι. Το intervene το action μπορεί να το χρησιμοποιήσει αυτός και σαν... Α. Στο γύρο του. Οκ. Ναι. Σαν legendary action. Ναι. Παρ' όλα αυτά, ο άρχοντας είναι πάντα έτοιμος. Κάνεις μια κολοτούμπα και πηδάς ψηλά πάνω από την ουρά του και δεν σε πετυχαίνει. Μάλλον. Βλέποντας γενικά ότι όλο το πάρτι έχει αποφασίσει να κατακαιρουργήσει αυτή την αντότητα μπροστά μας. Τι να κάνω κι εγώ. Χαμένη ψυχή, να βοηθήσω. Παίρνω το ραβδί. Μάλευ και Σάμπλετος, πριν ρώτησα τι είναι, τι βλέπετε. Άμα απαντήσετε δεν ξέρω, αλλά... Δεν άκουσα, τι διέξα να πες, τι είχες ρωτήσει. Πριν στο γύρο μου είχα ρωτήσει τι είναι, τι βλέπετε. Δεν απάντησε ή δεν πήρα. Αλλά... Τι βλέπετε, διέξα ο γύρος μου. Ναι. Την ώρα που υποθέτω πρόκειται στο γύρο και λοιπά, εγώ σας λέω ότι... Στο γύρο. Εντάξει. Άμα θέλει ο Μάλλης να κάτι που είναι ο γύρος του, μπορεί... Κάνε τη διάθεση. Σταστισμένος ακόμα, είμαι λίγο μπερδεμένος από την κατάσταση και το μόνο που μπορώ να καταλάβω είναι ότι όλοι έχουν στραφεί προς τον Δράκο και γι' αυτό απλά θα κάνω επίθεση. Θα ρίξουμε το ραβδί με ένα Frostbolt, ό,τι είναι τέλος πάντων, να θυμίσω τι κάνει. Λέει attack roll is a magic check. Δηλαδή, άρα ένα level lead. Ένα level lead είναι άλλο ένα level lead από την μπάλα. Σωστά. 60 και το damage πώς πάει, τέλος πάντων. Δεν νομίζω πετυχαίνει. Στο γράφει αλλά δεν πετυχαίνει, πράγματι. Δεν καταφέρεις να το πετύχεις. Πάνω στο άγχος και σε όλο αυτό το πανικό δεν είσαι και σίγουρος αν πρέπει να το επιτεθείς, βλέπεις ότι δεν το πετυχαίνεις. Θες να κουνηθείς ή θες να... Χρησιμοποιώ το ραβδί σαν walking stick λίγο. Κοιτάω το Σύνχα με ένα ψιλοαπυγνωσμένο βλέμμα, ψιλοφοβισμένο, χωρίς να καταλαβαίνω ακριβώς τι γίνεται και πάω εδώ στη γωνία. Οκ. Σάμπλετους. Εδώ σε έχω πάει στην άκρη, έχω βγει από το φόγκ και λοιπά και γίνει αυτή το fight με τους υπόλοιπους. Φωνάζω, είστε σίγουροι ότι παλεύουμε το σωστό εχθρό? Η μαγεία στην μπάλα δεν το έχω ξαναδεί ποτέ πάλι. Και φωνάζει αυτό το γιγαντόσιμο πλάσμα και σας λέει, σας το ξαναλέω, αυτό που κάνετε είναι τεράστιο λάθος. Θα είναι μετά πολύ αργά να το σταματήσει. Ήδη οι δυνάμεις μου τελειώνουν. Τι κάνεις? Το σκοτώνω. Ο Έχι σας λέει ότι μην τον ακούτε, παίζει με το μυαλό σας. Αυτός και οι φίλοι του μόνο την καταστροφή έχουν φέρει. Πάνω. Θα μπορούσα να... Βασικά όχι, άστε τίποτα. Τίποτα, δεν νομίζω να ο χαρακτήρας μου το σκεφτόταν εκείνη τη στιγμή. Είναι ακόμα τρομοκρατημένος. Intelligence check. Κάτσε, τώρα δεν είναι γύρω. Στο γύρο. Σάμπλε τους, θα κάνεις κάτι. Θα δοκιμάσω, ναι, κύριε. Αν θα κάνω κάτι, Ναι, θα ρίξω ένα fireball στον τέφης. Τον? Τον, στο σκλάβο. Τον εσείς. Ναι. Κάνει. Εσύ φτάσεις πάνω, τι ιστορία.
Εντάξει. Το πάτε είναι πολύ δεμένο στις αποφάσεις του. Όταν λέμε και πεθαίνει η ίδια. Είναι όμως το εγκαμμάτι, ξέρεις. Πάτε πάτε ρούλε. Τέξ. Βλέπετε εγώ πολύ... πολύ βερεμένος. Φορά τον μάλλον. Αλλά ακούω... Έλα. Αλλά ακούω... την φωνή του σάμπλε τους και αρχίζω και κάνω επίδεση στον Σλεβέρης. Το Πάξτα, ξέρω εγώ, η προδοσία ίδια. Εντάξει. Μία εγώ και δύο... Έχουν γίνει πολύ περίμενα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτό δεν το περίμενα να επιτύχει και εσείς τι. Δεν σου είπαμε, double agent, double agent. Λέξε ότι αμήνετε επιτυχημένα και εσείς τρεις. Και φωνάζει και σου λέει, τι κάνετε σου λέει, είστε τρελοί. Μα καλά είσαι μαλάκας. Λίγο. Λέει το κράτος μας θα καταστραφεί με αυτό που κάνετε. Δεν έχετε καμία αίσθηση ευθύνης. Χάρβιν. Δεν με γαμάτε λόγω αυτό. Τι καταλαβαίνω. Πάρα τους καθίδω. Δεν μπορώ, δεν μπορώ να κάψω άλλο, γιατί άμα κάψω άλλο θα πάρω τον πουλ. Τι να κάνω τώρα ρε φίλε. Φωνάζω σάμπλε τους, τι είδες. Και μπορώ να χρησιμοποιήσω το action μου για κάτι της MDH, κάτι τέτοιο. Να απομακρυνθώ χωρίς να φάω τα κομφορτούν είτε από κανένα βιβλίο. Ναι, ναι. Απλά κινείσαι με μισό speed. Ναι, ναι. Φωνάζω πίσω στο σάμπλετο, τι είδες. Και τραβιέμαι εδώ πέρα πίσω στη γωνία. Δίχως πλέον να ξέρω τι να κάνω. Τι συνέβαια σκάλα. Γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτός. Βλέπετε ότι λέει καταλαβαίνω ότι είστε μπερδεμένοι, αλλά δεν είναι τώρα λύση. Το να επιτεθεί και στους δύο θα σκοτώσετε απλά ίσως εμένα, ίσως. Και μετά το πλάσμα θα σκοτώσει. Ας καθαρίσουμε το πλάσμα και θα συζητήσουμε μετά. Και μετά ας καθαρίσουμε και εμένα. Και επιτίθεται ξανά στο πλάσμα. Το πετυχαίνει και τις δύο φορές. Αυτό που σφαζόμαστε όλοι μεταξύ μας εδώ. Δεν μπήκε κανείς στον κόμπο να εξηγήσει γιατί. Και παίζει αυτό. Και λέει... Καταλάβατε λοιπόν γιατί πρόκειται μόλις αγγίξατε αυτή τη σφαίρα. Επιτεθείτε του. Τώρα που μπορούμε. Δεν μπορώ να αντέξω άλλο πολύ ακόμα. Ή πάρτε τη σφαίρα και τρέχετε μακριά. Αφήστε με εδώ πέρα να τον καθυστερήσω. Πάρτε και βλέπεις ότι... Κάνει μια κίνηση, σύνχα, και μπροστά σου υλοποιείται ένας χάρτης. Πηγαίνετε εκεί που δείχνει ο χάρτης. Και ζητήστε βοήθεια. Δεν μπορώ να το καθυστερήσω για πολύ. Και βλέπετε επειδή... Πού υλοποιείται? Μπροστά ακριβώς στο σύνχα. Δεν θα μπορέσω να το καθυστερήσω λέει, για πολύ. Τρέχτε και πηγαίνετε εκεί πέρα. Μην το μάθουν αυτοί εδώ στο κράτος που πάτε. Μάλιστα. Και επιτίθεται στον ιεροσκλάβο και βλέπετε ότι αυτή τη φορά ο σκλάβος γονατίζει, σαν να πονάει πολύ. Παίρνουμε λίγο. Σου κάθε πρώτο. θέλω να σε ρωτήσω. Πες το. Βάσει cosmology και βάσει του γεγονότος ότι έχω χρησιμοποιήσει πολύ divine μαγεία και το ένα και το άλλο. Ξέρω αν υπάρχει καμιά θεότητα που να έχει παρόμοιο μότο, παρόμοιο... Ο μόνος θεός που ξέρετε είναι ο ιεροσκλάβος, δεν ξέρετε άλλο θεό. Κανέναν άλλο θεό. Όχι, κανέναν. Α, οκ. Okay. Well, fuck. Ωραία. Κάνε επίθεση στο σύνχα. Κάνε! Για την πάρα μας κάνω τρία βήματα που στέλνω. Σε σοκαρισμένος λίγο.
Και έχοντας πάρει απόφαση το τι πρέπει να κάνω, φτάνω εδώ και... Άμα ζητήσω την μπάλα από το Σύγχα, θα είναι σαν άξιον. Όχι. Απλά θα πρέπει να περιμένεις στο γύρο του να στη δώσει. Ναι. Καλά, λέω... Πόσο έκανα... 1, 2, 3, 4, 5. Περνώντας δίπλα το Σύγχα, του λέω δοκίμασε να χτυπήσεις τη σφαίρα. Και εξαπολύω άλλη μια επίθεση στον ιερό σκλάβο. Από πού, αυτό δεν το βλέπεις, είναι μπροστά σου στο πλάσμα. Άμα σκύψω, όχι, καλά. Μπορείς, αλλά με πολύ πέναλτι, με 4 level drawback. Ωραία, 4 level drawback. Οκ. Πάμε. Βασικά, αν δεν πετύχεις, μπορεί να πετύχεις τον δράκο όμως, να ξέρεις. Έτσι όπως κάναμε, τα κάναμε τώρα. Μια χαρά. Win-win situation. Ωραία, θα καθίσω το action μου τότε. Και θα πω στον Δράκο να σηκωθεί. Δράκε! Όχι, πώς λένε. Δεν το ξέρεις το όνομά. Φίλε, σήκω! Αυτό. Και περιμένω να καθαρή βολή. Οκ. Φίλε, πως έχουμε σπάσει το ξύλο, πουλήσου λίγο. Τσάμπλετους! Thanks. Ρωτάω να έχεις για αρχή. Αέφης, τι μαγεία είχε μέσα η μπάλα, γιατί την κατάλαβα. Και σου φωνάζει, σου λέει, είναι ιερή μαγεία, είναι αυτή που με βοήθησε να ανέλθω στους ουρανούς. Δυστυχώς για εσένα όμως, πολύ έξυπνο. Άλλα, και ρίχνω ακόμα ένα frostbolt. Πού? Στον Εθής. Ναι, εννοείται. Εκεί που έχει πάει μπορεί να πετύχεις κάποιον άλλον. Έχεις έναν Σύγχα, τον Μάλεφ, μετά τον Δράκο και μετά τον Σλέιβ, έτσι. Πολύ μεγάλη πιθανότητα να πετύχεις έναν από τους τρεις. Όχι, όχι. Κάντο, θα είναι επικό, ρε. Θα το τζάρουμε και εγώ και ο Σύγχα. Ναι. Θα σηκωθεί. Μιχάλη, αυτά που λες μου ακούγονται σαν famous last words. Να ξέρεις. Και το επιχειρώ από εκεί. Οκ. Άρα η μόνη πιθανότητα να πετύχεις τον Δράκο. Ρίξε με 3 level dropback. Oh, nice. Οκ. Βλέπεις ότι σκοντάφτεις πάνω στο ιερό. Δεν καταφέρεις να ρίξεις την ατάξη σου και σου πέφτει και κάτω το ραβδί. Ή με ραβδί πήγες να επιτεθείς ή με δική σου μαγεία. Με δική μου μαγεία, δηλαδή δεν το κατάλαβα στο χέρι, το αριστερό, με δική μου μαγεία. Οκ, κάτσε τότε να ρίξουμε το... Ρίξε ένα κατοστάζαρο να δω λίγο τον πίνακα, ένα λεπτάκι να τον ανοίξω. Πέθανα... Τον drawback. Πόσο δεν μας το σου κάνει, και πεθαίνει ο Δράκος. Ένα κατοστάζαρος και το ρίξε. Δεν θέλει κάτι άλλο. Απλά μισό λεπτάκι να μου ανοίξει ο πίνακας του Critical Failure. Πότε δεν είναι καλό αυτό. Εντάξει, σίγουρα δεν θα είναι τέλειο. Λοιπόν. Critical Failure γιατί ρε. Ένα με 5 δεν είναι. Γιατί έφερε μείον 19. Α, 11 έφερε. Όχι, 11. Δεν είναι Critical Failure. Ναι, όχι, απλά δεν πετυχαίνεις. Απλά δεν πετυχαίνεις, εντάξει, sorry. Καλά που το πες, Νάς. Σύγχα. Λοιπόν. Θα κάνω 3 επιθέσεις στον Slave Aethys και μετά από εδώ που είμαι θα κινηθώ προς την έξοδο. Και εσύ έχεις 4 level drawback, έτσι είσαι το δράκο μπροστά σου. Οκ. Okay. Εντελώς μπροστά σου. Στο δικό μου, στου ντόση όχι, σωστά. Στου ντόση όχι. Αλλά μήπως θες να χτύπεις τον δράκο που είναι πιο εύκολο τώρα από σένα. Σιγά. Λοιπόν. Μια ιδέα. Ο ντόση έχει... Όχι, εγώ έχω drawback. Και ο ντόση κανονικά. Πάει ο οίκος. Όχι, βλέπεις ότι κανένα δεν πετυχαίνει.
Κανέναν. Την μπάλα, ρε. Αχα. Ο Slave σας λέει, τι κάνετε, σας λέει, τι κάνετε, πάρτε τη σφαίρα μπάλα, και πηγαίνετε. Ναι. Βοηθήστε να το σκοτώσουμε, είναι κοντά. Άρβιτ. Το χάρτη τον άρπαξε, καθώς έφευγα, ε. Τι. Τον έχω μαζί μου. Είναι άξιο να πάρεις το χάρτη. Α, είναι action. Ναι, άρα είναι ακόμα εδώ χαρτί. Εντάξει, το παίρνω, απλώς, ναι, χάνω την επίδεσή μου. Τώρα την έχεις έτσι και μετά, εντάξει. Είναι εκεί ο χάρτης. Χάρβιτ. Χάρβιτ, λοιπόν, κάτσε λίγο να δω το range, sorry. Είχες καλό μου, ρε. Θανάση, είχες καλό μου. Όχι, άμα δεν μπορώ να... άμα δεν μπορώ... Το σκεφτό ήταν να πάρω το χάρτη και να αρχίσω, αλλιώς δεν... Εντάξει, εντάξει. Κάνω mind τηλέπαθη στον Σάμπλετος. Σάμπλετος λέω πρέπει να τους... ή να τους σκοτώσουμε ή να τους ρίξουμε και τους δύο τουλάχιστον. Να τους αναστατοποιήσουμε, δεν πιστεύουμε ούτε τον ένα ούτε τον άλλο. Και κάνω επίθεση στον Ιερό Σκλάβο. Οκ. Fuck it. 2 lead, ναι, 2 lead. Χωρίς secret. 104. Οκ. Okay. Πάνω, πάντως, μήπως θέλει να βάλουμε XP στο σύστημα άμα κάνουν τίποτα τέτοια τρελά. Δηλαδή, σκοτώνουμε δύο boss τώρα, γιατί δεν πάρουμε XP. Λοιπόν, Πάνω, σκοτώνουμε, δεν σκοτώσαμε. Λέω αυτό που λέω στο σάμπλο τους και καθώς τρέχω, σε αυτό το κουτάκι κάνω ένα roundhouse kick. Χτυπάω με το τακούνι με τη φτέρνα πίσω τα πλευρά του ιερού σκλάβου και μετά και από τη δύναμη, το force που τον χτυπάω έχουμε και πως γιώνομαι σε αυτό το κουτάκι. Okay. Πόσο damage? 5 από το martial artist kick και 3 δυνάμου. 9 νομίζω, όχι 8. Okay. Το απλό το attack το δικό μου μετράει έτσι, συν το martial artist. Ναι. Να πάει. Βλέπεις ζαλισμένος αυτός, σου λέει, τι κάνετε, σου λέει, τώρα που είμαστε τόσο κοντά, θα τα χαλάσετε όλα, λέει. Θα καταστρέψετε, έχετε τόσα χρόνια υποφέρει και θα τα χαλάσετε τώρα στο τέλος, τώρα που ο πιο σημαντικός εχθρός μας είναι έτοιμος να μας επιτεθεί. Να μας πεις τότε, ποιος είναι και γιατί. Σου λέει, είναι ένας εχθρός έξω από το νησί, ένας εχθρός ο οποίος αυτός ξεκίνησε τους πολέμους σε όλο τον κόσμο και τώρα έρχεται και σε εμάς ξανά. Τώρα πρέπει να ενωθούμε και να τον νικήσουμε, όχι να είμαστε διχασμένοι, σου λέει. Και η σφαίρα τι κάνει, το φωνάζω. Η σφαίρα ήταν εδώ πέρα για να με διατηρήσει, να διατηρήσει το σώμα μου να γυρίσω. Όταν χρειαστεί, να υπερασπιστώ αυτό το κράτος. Mm-hmm. Και επιτίθεται ξανά στον δράκο. Α, επιτέλους είπε κάτι παραπάνω. Στο καλό. Τον χτυπάει, βλέπετε. Για λίγο ο δράκος λυγίζει, αλλά ξανασηκώνεται. Και σας λέει ότι φύγετε, δεν μπορώ να αντέξω άλλο. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Oh. Φύγετε τώρα με τη σφαίρα, μην πέσει στα χέρια του. Θα είναι πάρα πολύ αργά για όλους μας. Για όλα τα κράτη αυτού του κόσμου. Και ξαναεπιτίθεται σε αυτόν. Βλέπετε ότι αυτή τη φορά το δαγκώνει, το πιάνει και με δύναμη τον πετάει πίσω στον τοίχο. Και αυτός πέφτει κάτω, αφήνει την Ντολόρες, αλλά βλέπω ότι είναι έτοιμος να την ξαναπιάσει και να συνεχίσει. Πολύ ματωμένος. Μάλιστα. Να ρωτήσω, μιας και κράταγα το γύρο μου, μέχρι να κάνει κάτι. Ναι. Μέχρι... το είπα να σηκωθεί γενικά, στην επίθεσή του μήπως κατατύχει. Όχι, τον είδες δεν σηκώθηκε, όχι. Ωραία, τότε μπορώ να κάνω κάτι άλλο πριν... Ναι, κάνε την... θέλω να κάνω ένα heal, αλλά με secret. Ναι. Και να χιλάρω τους πάντες σε απόσταση 5 μέτρο γύρω μου, νομίζω. Okay. Κάσπερ με έτσι λέει. Θα χιλάρεις και τον δράκο αυτή την ερώτηση θα με κάνω. Και το δράκο και το σκλάβο, γιατί δεν είναι σίγουρο. Σκλάβο, φέρω να δω. Και σκάει και ο Σίμαν μέσα. Παιδιά, τι είναι εδώ. Ένα μέτρο. Τώρα κάτσε, πρέπει να... θέλει 4 πνεύμα για να το κάνω. Ένα μέτρο ανατήρ, άρα όποιοι είναι ένα μέτρο γύρω σου. Ναι. Ένα μέτρο γύρω σου δεν είναι κανείς, μόνο δράκος. Οκ. Τέσσερα πνεύμα, ε. Ωραία.
Πήγαινε, κάνε ένα βήμα τουλάχιστον να χυλάρεις και το σύνχα. Δεν πρέπει να στα λες αντίεμα αυτά. Είναι στο τέτοιο, είναι... Αυτή τη στιγμή είχα κρατήσει το άξιο μου, δεν είχα κρατήσει. Α, σωστά, δεν μπορούσα να κουνηθείς. Τώρα θα κουνηθώ πρακτικά, εντάξει. Okay. Άρα χυλάρει ο Δράκος 1. Οκ. Εντάξει, ένα χιλάρι. Και τι να κάνω τώρα. Και λοιπόν, στο γέρο μου... Στο δράκο! Πάω εδώ, δείχνω πάλι με το ραβδί στον σκλάβο. Ναι. Συν δύο είπαμε. Ναι. Κανένα σύν επειδή είναι πεσμένος κάτω. Ναι, αμέ. Ναι. Έχεις και ένα level παραπάνω επειδή είναι πεσμένος. Το πετυχαίνεις. Εντάξει, ναι, οκ. Okay. τώρα για ντάμος τι ρίχνω. Σου λέει, το item. Λέει Elemental Rod 2, καθώς 3, καθώς 4, καθώς 5, Attack Roll, Magic Check. Ρίξε 4, ναι. Αντί 4. Κάθε αριθμός είναι αριθμός του διδάσκου. Το 1 είναι ο πρώτος. Α, κατάλαβα. Ναι. Άρα το 3 αντιστοιχεί στο 4. Άρα 4 είναι 6 damage σύνολο. 6 damage? Ναι, ναι. Σε κοιτάει και σου λέει, τι κάνεις σου λέει. Τι κάνεις και βλέπεις πιάνει την Dolores και πάει να σηκωθεί, σαν βλέπεις. Είναι προφανές και τρέχω πίσω εδώ. Για το υπόλοιπο της κίνησής μου. Οκ, σάβλετες. Χιλάρις είχα ένα στο γύρο σου νομίζω. Σάβλετες πάνω σου είναι. Επάνω, στο γύρο του ή στο γύρο μου χιλάρι. Αυτό στο γύρο σου. Στο γύρο. Στο γύρο μου άρα και όσο είχα παίρνει συν ένα. Ήταν στο γύρο. Σωστά, γιατί τελειώνει στο γύρο σου δίπλα του. Σωστά. Ναι, αλλά ήταν από το reaction. Ήταν από την κρατημένη κίνηση που είσαι κάνει, όχι από την επίθεση που κάνεις τώρα. Κρατάει αυτό για ένα λεπτό που έκανα. Ναι, ένα λεπτό χιλάρι γύρω. Ναι, ναι, οκ. Είναι σαν άβρα, μόνο εμένα χιλάρι. Εγώ πηγαίνω να φέρω το σκλάβο. Σαν πάνω σου. Ό,τι επιτεθείς θα επιτεθώ κι εγώ, διάλεξε. You're the master. Έτσι πάει. Ναι. Ναι. Τραυματισμένη εξίσου. Τι? Είναι και οι δυο τραυματισμένοι το ίδιο. Φαίνεται και οι δύο πάρα πολύ χτυπημένοι. Ναι. Εντάξει, ούτως ή άλλως ποτέ δεν τα πήγαινα με τους ήρωες καλά. Στο σκλάβο θα τα ρίξω. Οκ. Μισό λεπτάκι να κάνω μια μετακίνηση. Με ποιους θα τα πήγαινες καλά? Με τους ήρωες. Καλά, σαν RP. Ναι. Firebolt. Ρίξε. σε ποιον στον σκλάβο, τον πετυχαίνεις γιατί είναι και κάτω. Ωραία, μισό. Εξελίσσεται πολύ καλά τη μάχη. Μόνο λίγο που τον κάνω. Λοιπόν, τι έφερα. Δύο έφερες, νομίζω. Δύο, ωραία. Τέσσερα συν ένα. Πέντε. Πέντε. Οκ. Okay. Πολύ ματωμένος πλέον ο σκλάβος. Σύνχα. Σύνχα. Λοιπόν, εγώ ναι. Πιάνω τον χάρτη, τι βλέπω? Βλέπεις τον χάρτη, ένα παγκόσμιο χάρτη και σου δείχνει κάπου, που είναι αυτό, βορειοανατολικά, ένα νησί σημαδεμένο. Τι κάνεις? Λοιπόν, φαίνονται και οι δύο πληγωμένοι, Ναι, πολύ. Το δράκο. Πολύ. Παιδιά, πάμε πάλι δράκο τώρα. Θα για τα ξελέφα και ο... Σε κάνουμε και τους ήρθους. Έλα, δεν είναι τόσο χρόνο, δευτερόλεπτα κοντήθηκε η μάχη. Ναι, ξέρω. Ο Ντόση γυρνάει.
έτσι όπως πολεμούσε τον ιερό σκλάβο, γυρνάει και κάνει επίθεση στο κεφάλι του δράκου. Οκ. Εγώ προσπαθώ να σκύψω κάπως και να βαρέσω την κοιλιά του από κάτω. Οκ. Αυτά είναι για την τόση. Και εγώ με τι είναι? Ένα level drop. Και εγώ ένα level drop. Το πετυχαίνεις. Και... το αίμα του βλέπει... για 6 damage. Ρέι, πυκνό. Και σας λέει ότι... δεν ξέρω τι είναι αυτό που κάνετε, αλλά όταν πεθάνω θα σκοτώσει και εσάς. Φύγετε τώρα και πηγαίνετε εκεί που σας είπα. Χάρβιντ. Κοινώστε είναι η ιερός σκλάβο λοιπόν. Είναι ακόμα κάτω πεσμένος αυτός. Ναι, ναι, δεν έχει έρθει ακόμα γύρω του. Το... και του κουπανάω. Με... σημενά. Ναι. 65, το πετυχαίνω, δεν το πετυχαίνω. Όχι. Δεν το πετυχαίνει. Α, το πετυχαίνει, είναι κάτω, ναι. Το πετυχαίνει. Ή το έχει βάλει εσύ το συνένα. Τι είπε? Το έχει βάλει εσύ το συνένα. Το βάλα κατευθείαν, ναι. Α, οκ, okay, δεν το πετυχαίνει. Το βάλα, εντάξει, οκ. Okay. Που όπω πάω να το πετύχω, το χτυπάω το δίπλα από το πρόσωπό του, τον τοίχο. Και βλέπω ότι ακούσα κράξω ότι θα βγει ένα κομμάτι από τον τοίχο. Βλέπετε, σηκώνεται. Κάτσε κάτω, του λέω. Όπω χτυπάει και πέρα, του λέω, κάτσε κάτω και μη σηκωθεί. Τον ιερό σκλάβο έχει βάλει, συνεχίζει. Δεν σου δίνει σημασία και έρχεται, τον βάζω εδώ, καλά θα τόσο είναι. Και συνεχίζει και χτυπάει τον δράκο, λέει είμαστε πολύ κοντά. Το μόνο καλό είναι ότι χτυπάει και σε εμάς. Και χτυπάει ξανά το πλάσμα. Βλέπετε οι Ντολόρες, κάθε φορά που το χτυπάει, σαν ο δράκος να συσπάται και σαν ενέργεια να μεταφέρεται από τον δράκο στο σκλάβο. Ο δράκος. Λέει... με κούρασε όλο αυτό. Μπορεί να μην προλάβω, λέει, να σε σταματήσω εγώ, αλλά θα σε σταματήσω τα αδέρφια μου. No fuck. Λέει και γυρνάει σε ένα σύνχα και σου λέει είναι η τελευταία σου ευκαιρία να φύγεις. Μετά θα πεθάνετε κι εσείς μαζί του. Και βλέπετε ότι για άλλη μια φορά επιτίθεται πάνω του. Τον πιάνει, τον γραπώνει με το στόμα του και τον πετάει μακριά πάλι εδώ πέρα. Πλέον είναι, ο σκλάβος είναι όλος κατακόκκινος, λουσμένος στα αίματα και βλέπετε από τον δράκο τρέχουν αίματα από το στήθος, από την κοιλιά, από το πρόσωπο. Το ένα του μάτι έχει κλείσει, το ένα του φτερό πλέον κρέμεται κάτω, δεν κινείται. Μάλεφ. Και λέει αυτό ότι μπορεί να πεθάνω, αλλά θα πεθάνω προστατεύοντας τον κόσμο. Ωραία, όχι όπως εσείς οι κρετίνοι. Μάλεφ. Εγώ... κρετίνοι, μάλεφ. Μπορώ να κάνω heal το δράκο. Άμα είσαι δίπλα του, παίρνει το ένα HP, το παίρνει μόνο. Άμα θα κάνεις κι άλλο, ναι. Κι άλλο heal, ναι, θα το κάνω συν 2. Κάντε. Ωραία, αυτό, και θα λέω το γύρω μου. Εγώ μαζί. Πάνω πάντως, αυτό το χαμόγελο που έχεις όταν κάνεις κάτι, ένα green έτσι τεράστιο, εντάξει. Και με ενισχύει κάθε. Και λέω στο ιερό σκλάβο, δεν ξέρω τι μαγεία χρησιμοποίησες για τη σφαίρα, αλλά μου φαίνεται ότι κάτι μας κρύβεις και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Και αυτό. Τάμπλετος. Θα συμφωνήσω με τον Μάλευ, ιερέα σκλάβε, και πέρα ξέρεις ότι εμείς οι μάγοι δεν εμπιστευόμαστε ποτέ μια άγνωστη μαγεία. Οπότε τελευταία σου ευκαιρία. Τη σηκώνω το χέρι και εμφανίζεται το πυρόμπαλο. Το πυρόμπαλο. Πάρε το πυρόμπαλο, κύριε. Εδώ μέσα. Και το κρατάς, action. Ναι, κρατάω. Θα μιλήσει, το ρίξω, τι θα κάνω. Βλέπεις, αυτός δεν μιλάει και πετάγεται όμως το πλάσμα και σας λέει τρέχτε ηλίθι, παίζει μαζί σας. Δεν έχει καν κουραστεί. Το ρίχνω. Ρίχτε. Well, fuck, νομίζω πρέπει να τρέξουμε. It's about time to run. Περπατάω και ένα, δύο. Καλό κακό.
Όχι, εδώ, βασικά, εδώ θα είμαι. Να έχω το οπτικό και από τους δύο. Το πετυχαίνεις, πες μου damage. Ναι, μισό λεπτό. 20.000. Και ο πραγματικός true evil είναι ο Ντόση. Ποια στιγμή, πώς ήτανε, 3. Ναι. 7. Οκ. Τσίνιχα. Λοιπόν. Πιάνω το χάρτη. Βλέπω και τους δύο σας. Πιάνω το χάρτη. Και... I'm GTFOing out of here. Ο σκλάβος λέει ότι μη φύγεις, του λέει, είμαστε πολύ κοντά στο να τον νικήσουμε, δεν χρειάζεται να τρέξεις. Oh. Έρχεται και ο Ντόση μαζί μου φυσικά. Okay. Και φωνάζω, τρέξτε! Αυτό. Άρα. Η τελευταία τάξη του Σάμπεντος ήταν στον ιερό σκλάβο, ε. Σε τι κατάσταση φαίνεται ο ιερό σκλάβο? Πάρα πολύ. Είναι μέσα στα αίματα. Λουσμένες από τα αίματα τα δικά του. Και του δράκου. Κοίτα, άμα όμως ο άλλος ο δράκος σου λέει δεν έχει πάθει τίποτα, απλώς παίζει, είτε, εξαρτάται ποιον θες να ακούσει. Είναι αυτό το, δεν ξέρεις τι σκάτα να ακούσει. Λοιπόν, οι μισοί θα πάνε μαζί με τον ιερό σκλάβο, οι άλλοι θα πάνε δράκο. Και όμως κερδίσει, παιδιά, χάρηκα για την γνωρίζω. Thanks. Θα κρατήσω άξονα εδώ, πούμε. Δεν θα κουνηθώ καθόλου. Okay. Είμαι πολύ διχασμένος για να κάνω οτιδήποτε σε κάποιον οποιονδήποτε. Ωραία, σκλάβος. Έρχεται εδώ πέρα, βλέποντας σε διστακτικό. Σου λέει Χάρβιτ, τσάμπλε τους και Μάλεφ, εσείς είστε σκλάβοι. Αφήστε τον Ευγενή να τρέξει. Εσείς ξέρετε ποιο είναι το καθήκον μας. Ελάτε να σκοτώσουμε αυτό το πλάσμα. Και βλέπεις ότι για άλλη μια φορά αρχίζει και παλεύει με τον δράκο και του σκίζει για άλλη μια φορά την κοιλιά. Αντί τη φορά το πίσω πόδι του δράκου λυγίζει και φαίνεται από την πίσω μεριά σχεδόν να έχει παραλύσει. Παρ' όλα αυτά, έστω σερνόμενος, σας λέει τρέχτε. Έχετε ελάχιστα δευτερόλεπτα να ζήσετε αν δεν φύγετε και δεν κρυφτείτε από αυτόν. Και το ξαναεπιτίθεται. Τον δαγκώνει, ο Έθις του κόβει το χέρι και πέφτει κάτω. Ενώ κόβει το χέρι που πάει να τον κάνει γκράπλ. Κάτσε, ποιος κόβει πιανού? Ο δράκος τον δαγκώνει και πάει με το χέρι του να τον πιάσει, να τον ξαναπετάξει μακριά. Αλλά ο Έθις αυτή τη φορά καταφέρνει και του κόβει το χτύπημα. Το γκράπλ τσεκ. Fuck. Α. Μάλεφ. Σας λέει δεν θα αντέξω για πολύ, τρέχετε τώρα, δεν θα προλάβετε. Το κοιτάω με ένα ύφος πολύ... Ότι ξέρω εγώ, έχει όλη την προσοχή και προσπαθώ να καταλάβω πόσο άσχημα είναι, πόσο ειλικρινής είναι αυτή οι τελευταίες του στιγμές. Κάνω ένα νεύμα, σκέφω λίγο το κεφάλι, κάνω ένα νεύμα και λέω ευχαριστούμε για τη θυσία σου. Εγώ προσωπικά θα ακολουθήσω την επιθυμία σου και θα του δώσω ένα μικρό heal. Και θα αρχίσω να τρέχω πίσω από το σύγχα. Okay. Παρεμπιπτόντως, μπορώ να κοιτάξω λίγο πίσω μου στην πόρτα να δω τι πόρτα είναι, αν έχει σύμβολα πάνω ή κάτι τέτοιο, ή είναι απλά μία πόρτα. Ένα, με perception check, αν είναι free action. Perception. Perception έχω συνήθως. Έχουμε κοντά στη μια μισή ώρα στην ίδια μάχη, ξέρω, προσπαθούμε να αποφασίσουμε να σκοτώσουμε. Έχεις παράξενα σύμβολα πάνω στην πόρτα. Τα οποία σου φαίνονται παρόμοια με αυτά που είδες στον τάφο. Παρόμοια, όχι. Το πλάσμα όταν το χυλάρεις, το βλέπεις γυρνάει για λίγο, σε κοιτάει με μάτια πραγματικά προβληματισμένα, αλλά βλέπεις αυτή η ματιά ότι πραγματικά σαν να κοιτάει μέσα σου και σαν να σου λέει ευχαριστώ. Κουνήσου. 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 Τέσσερα, πέντε. Τάμπλετ σου.
Εγώ θα ακολουθήσω το παράδειγμα του αφέντη. Getting the fuck out of here. Είναι κανονικά. Είμαι καλό παράδειγμα γενικά, αλλά είμαι προς μίμης. Εγώ είμαι αυτό να γίνω εκεί πέρα. Οκ. Πάνω, παίρνω και εγώ το action αφού βλέπω ότι όλοι φεύγουν και έρχομαι και εγώ. Πονή σου. Όπα, κάτσε, έχω το χάρακα, sorry. Πώς θα ανέβετε πάνω? Σύνχα. Σύνχα, εντάξει, είχε απάντηση αυτό. Λοιπόν. Σύνχα δεν έχει θέμα, έχει το φινικό. Εγώ ανεβαίνω πάνω στο δράκο. Δράκο. Είναι δράκος. Όχι στο... στο ντός. Μπερέμου. Και το σκοτάνω. Και βγαίνω έξω. Because you all the time. Οκ. Κάρβιτ. Τη σφαίρα ποιος την έχει? Ο Σύνχα. Κι εγώ. 1, 2, 3, 4. Βασικά 4 έχουμε εδώ πέρα. Πόσο ψηλά είναι? Είναι, αν θυμάμαι καλά, 5 μέτρα. Fuck it. Και δεν υπάρχει τίποτα τριγύρω για να βοηθήσει. Θέλετε σκηνή, θέλετε κάτι, ναι. Φωνάζω στον... φωνάζω στο Σύνχα από κάτω. Αφέντη, πρέπει να μας βοηθήσει ο Ντόση. Και κάνω το τελευταίο βήμα μου εδώ. Ξέρω! Τα λέμε! Ο σκλάβος σηκώνεται. Τον βλέπετε έτσι με πολύ σκληρό βλέμμα, κοιτάει τον δράκο. Τον προσπερνάει, ο δράκος του ρίχνει ένα χτύπημα. Και λέει σταματήστε αυτή τη στιγμή. Δείχνεις αληθινά σου χρώματα τώρα, ε. Βλέπετε ο δράκος το χτυπάει με ένα πολύ δυνατό χτύπημα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται σαν να μην το ένιωσε καθόλου. Ενώ αντίστοιχα χτυπήματα πριν φαινόταν ότι τον πονούσαν πάρα πολύ. Yes. Έρχεται εδώ πέρα. Όσοι. Και βλέπετε ότι ετοιμάζει την Dolores εναντίον του Μάλεφ. Λέει φέρετε πίσω τη σφαίρα αυτή τη στιγμή. Αλλιώς ο φίλος θα πεθάνει. Ο δράκος παρόλα αυτά καταφέρνει, τον πιάνει με το στόμα. Χαιρίστε. Και τον πετάει από εδώ. Oh, yes. Και λέει τρέχτε, Μάλεφ. Draws before horse, man. Κάνω drawfist και τρέχω. Και βλέπεις ότι την ώρα που τον πιάνει και τον πετάει, σε κοιτάει ρε παιδί μου, σαν να σου λέει στο χρωστούσα. Γελάω, κάνω ένα acknowledgement look, έτσι ξέρω εγώ. Yes, my friend. Και τρέχω. 3, 4, 5, double... Α, δεν μπορώ να κάνω. Τι να κάνω εδώ πέρα. 5 μέτρα ψηλά δεν νομίζω ότι μπορείς να πηδήξεις, όχι. Θέλετε σε όχι. Κάτι. Α, βασικά περίμενε. Μπορεί να κάνω μια πατέντα. Έχω... στα talents... μπορώ να... λέει, you can walk on vertical solid surfaces for 5 equal to agility 5 round down. Άρα μπορώ να περπατήσω 3 μέτρα πάνω σε ένα τοίχο. Θα μπορούσα να περπατήσω 3 μέτρα και να κάνω ένα σάλτο από την άκρη για να πιαστώ, ξέρω εγώ. Ναι, βέβαια θα πρέπει. Ναι, κάτω, κάτω. Μπορώ και πέρα όπως είναι να του κάνω σκαλοπατάκια και να τον βοηθήσω να πεταχτεί απάνω. Πιο ψηλά. Μπορείς να το βοηθήσεις να ξεκινήσει ένα μέτρο πιο ψηλά στον τοίχο. Ναι, αυτό να του κάνω ένα σκαλοπατάκι να... Άρα στην ουσία έχεις 4 μέτρα μπορείς και ένα μέτρο ένα άλμα για να βγεις πάνω. Ωραία, τότε, ναι, αλλά θα να κρατήσω το τέρν μου μέχρι να έρθει, να έρθει η σειρά του Harvard. Γιατί τώρα... Ναι, σάβλε τους. Όχι. Okay. Αφού λοιπόν ανοίξουν τα χαρτιά τους, οι υπόλοιποι έχετε κινηθεί όλοι τα έξω. Ορίστε. Ναι, έχουμε πάει κάτω από την τρύπα εγώ στο... Η τρύπα εδώ είναι, στο κέντρο. Στο κέντρο είναι η τρύπα. Στο κέντρο 3x3 είναι η τρύπα. Εδώ. 3x3 εντάξει, CSV έξω ούτως ή άλλως, Σύνχα, ούτως ή άλλως. Οκ. Σύνχα.
Εγώ έχω κάποιο σκηνή, κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, έχεις. Έχω κάποιο. Δεν έχω explorers pack και τέτοια, δεν έχουμε τέτοια εδώ πέρα. Δεν ξέρω. Τι items σας κοιτάχτε, τι έχετε βάλει, δεν ξέρω τι έχει πάρει. Στο inventory δεν ξέρω πότε έχετε. Κάτω είναι γραμμένο. Δεν υπάρχει ρε items στη λίστα, γι' αυτό το ρωτάω. Θα είχα κάτι τέτοιο. Όχι, είχε σκηνή νομίζω στη λίστα. Υπήρχε νομίζω. Είχε. Τέλος πάντων. Ας πούμε ότι δεν έχετε πάρει. Λοιπόν. Πόσα μέτρα θέλει να κινηθεί ο Ντόση για να με αφήσει έξω και να έρθει να πάρει κάποιον μετά. Σκέψου, είναι 5 ύψος, πες 6 για να σε αφήσει και άλλα 6 για να κατέβει κάτω. Ναι. Αυτό κάνει. Μ' αφήνει, ξαναρχίζει. Και είναι κάτω τώρα δηλαδή, ε. Κατσακόλλησε λίγο. Ναι. Ωραία. Θα βοηθήσει κάποιον να τον πάρει πάνω. Φωνάζω στον Τόση. Τόση, άρπαξε το σάμπλε τους. Κάνω σκαλοπατάκι στον Χάρη, στο Μάλευ για να του δώσω όθηση να ανέβει. Okay. Ωραία. Ξέρω αν ο Τόση έχει ηλική υπόφυση. Έχει, υπόφυση. Έχει. Δηλαδή, άμα πάταγα πάνω του, θα μπορούσε. Ουσιαστικά μπορεί να σηκώσει μέχρι ένα άτομο. Πάνω από ένα άτομο δεν μπορεί να σηκώσει. Ωραία, και ο Τόρς αυτή τη στιγμή είναι πετάει ακόμα, δεν έχει προσγειωθεί. Είναι σχεδόν στο πάτωμα για να πάρει τον επόμενο. Ναι, αλλά είναι πιο μεγάλος, με πιο μεγάλο σωστό το Χάρβιτ. Αφού με ντουκι. Α, καλά, τέλος πάντων, και δεν γίνεται αυτό. Ωραία, με την βοήθεια του Χάρβιτ κάνω το Wombo Combo. Ωραία. Πρωτού τελειώσει η σειρά μου πάνω, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Να σου πω αν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ναι. Κάτσε να επιδείξει ο. Ναι. Ο Μάλες. Τι κάνω, Athletics ή. Η Athletics ή Acrobatics, ό,τι θες. Ωραία, Acrobatics γιατί έχω level 2 lead, είναι level 3 lead τέλος πάντων. Έλες. Καταφέρεις και πιάνεσαι ίσα ίσα. Εντάξει, ένα μέτρο δεν είναι τρομερό άλμα. Θέλω ένα agility check για να μπορέσει να κρατηθείς από το στόμι της σπηλιάς και να μπες κάτω 5 μέτρα. Πάνω πάντως από το 3 θεωρείται critical failure, γι' αυτό... Α, έφερε 3, sorry, γιατί βλέπω μόνο το αποτέλεσμα, δεν κοιτάω τι έχει ρολάρει. Όχι, πέφτεις και τρως 4 damage. Fuck. What the fuck, fail. 4 damage. Χάρη. Έφερε ένα ουσιαστικά, ρε. Το potion. Ξέρω ότι είναι μόνο αν το πιείς. Πρέπει να βρίσκεται μέσα σου, δηλαδή, άμα το ρίξεις πάνω σε μια πληγή, κάνει τίποτα. Πιθανότητα να κάνει, αλλά είναι πιο αποδοτικό όταν δουλεύει από μέσα σου. Ωραία, βγάζω το potion όπως είναι και προσπαθώ να σημαδέψω τον δράκο. Ρίξε. Με τι θες, με agility? Ναι. Θα κάψω και ένα agility. Το οποίο agility νομίζω που είναι. Κάτσε μισό λίγο να το κοπάνω. Agility, κλείσε. Ωραία. Θα κάψω ένα agility. Και θα το ρίξω με ένα roll lead. Έλα, σε παρακαλώ. 61. Οκ. Okay. Το πετυχαίνεις. Ωραία, τα κάνεις εσύ αυτά που είναι να κάνει, σαν αν κάνεις ναι. Κάτι τέτοιο. Πώς βγαίνω το edit. Από μέσα αυτό δεν θέλω να κάτι άλλο. Okay. Από μέσα συνεχίζει τη μάχη μεταξύ τους. Βλέπετε... Βασικά δεν βλέπετε, όχι τίποτα. Ο δράκος προσπαθεί να χτυπήσει. Από την άλλη μεριά δεν βλέπετε τι γίνεται. Μάλε. Ωραία, λοιπόν, εγώ... Θα κάνω. Θα... Πού είναι. Θα... Δοκίμασε πάλι. Ναι. Trust me, I will. Αλλά πριν προσπαθήσω πάλι να κάνω ένα σάλτο πάνω στους ώμους του Harvard και να πηδήξω πάλι μετά για να πιαστώ, θα ήθελα να ρίξω το Duck Dust σε αυτή εδώ την περιχέρεια. Εδώ. Φαίνεται που πατάω τον κύκλο. Ναι, πόσο επί πόσο είναι? 5x5. Τώρα να φτιάξω εγώ ένα Darkness Cloud.
Είναι action αυτό. Ναι, ναι, κανονικά, σαν επίθεση. Και θα μπορώ τώρα να επιχειρήσω πάνω να φύγω ή θα... Όχι, μπορείς απλά να κουνηθείς. Α, ναι, το να φύγεις, ναι, move είναι. Ναι, κάνω. Α, οκ, οκ. Ωραία. Άρα πρέπει να κάνω πάλι τα δύο check. Ναι. Ένα check, άμα... Ναι, ναι. Ωραία, καλό κακού, θα χρησιμοποιήσω και ένα check να το πάω level 4 lead. Γίνεται αυτό, δεν γίνεται. Ναι, φυσικά. Ωραία. 114. Με μεγάλη άνεση, λοιπόν, αυτή τη φορά πηδάς, πιάνεις τον τοίχο, κάνεις τα 3 μέτρα και πηδάς, κάνεις 2 μέτρα αυτή τη φορά, άλμα αυτή, γιατί δεν σε βοήθησε ο Χάρπιν. Αλλά με μεγάλη άνεση πιάνεις από το στόμα και βγαίνεις έξω. Ωραία. Όσοι είστε έξω, σας βάζω απλά από εδώ, έτσι στην άκρη, μπράβο, σας βάζω μαζί με τους ήχους. Τάμπλετ τους. Μένα μην αρπάξω τόση να βγω. Θα αρπάξει όποιον μείνει γενικά. Ναι, γιατί εγώ να προσπαθήσω να επιχειρήσω να ανέβω θα είναι λίγο δύσκολο για μένα. Είναι σχεδόν αδύνατο, ο άλλος είναι γάτος και το έκανε. Ναι, αυτό ακριβώς. Ο άλλος μπορεί και περπατάει στον τοίχο για κάποια μέτρα. Οπότε περιμένω προς τον τοίχο. Περιμένω! Τι άλλο να κάνω, περιμένω να μαζέψω εδώ. Ανέβω στον τόση, είναι δίπλα στον τόση. Αυτό κάνει. Ανεβαίνω στον τόση, έχω κάτι γι' αυτό. Όχι, όχι, τίποτα. Δίπλα σου. Εντάξει, πάνω. Σε επιτρέπω. Ωραία, ευχαριστώ, αφέντη. Σύνθα. Εγώ που είμαι πάνω, μπορώ να κάνω κάτι. Τι βλέπω. Μπορώ να σκαρφαλώσω, τι κάνω. Διάβασε το map, το χάρτη. Να σκαρφαλώσεις που, αφού έχεις βγει στην εκεί. Πρώτος. Είμαστε έξω γενικά. Εσύ ναι. Πώς θα αρχίσεις να απομακρύνεις, ό,τι θες. Μόνο εγώ είμαι μέσα ακόμα. Ναι, αυτό. Να αρχίσεις να απομακρύνουμε και ο Ντόση παίρνει τον σάμπλε του, το σηκώνει πάνω. Το φέρνει πάνω. Τον αφήνει και ξανακατεβαίνει κάτω. Okay. Πάνω να ρωτήσω, το 3x3 περιοχή που είναι να σκαρφαλώσουμε, πώς ακριβώς ήτανε. Είναι. Τι είναι, σαν τρύπα. Σαν τρύπα, ωραία. Ναι. Τίποτα, απλά για να δω πως θα φτιάξω την κίνηση που έκανα πριν λίγο στο κεφάλι μου, να είναι ωραία, ξέρεις. Σαν τρύπα, φίλε. Fantasy Gaming, πες μου, πρέπει να το σκεφτόμαστε να φαίνεται ωραίο. Σωστός, σωστός. Σωστός. Χάρβιν. Έχει κατέβει ο τέτοιος, ο Ντόση κάτω, έτσι. Ναι. Ανεβαίνω πάνω στον Ντόση και με το που ανεβαίνω πάνω στον Ντόση, δεν ξέρω κάπως τη λίγο το ταβλό, να σβήσω το ταβλό που κρατάω. Οκ. Πολεμούνε. Ακούτε ακόμα μάχες και κραυγές. Μάλεφ. Μισό λεπτάκι να σας μεταφέρω γιατί έχετε βγει όλοι πλέον. Μισό λεπτό. By the way, όποιος... όχι, όχι. Μόνο σε μένα δουλεύει. Όχι, όχι. Τι ωραία. Οκ. Ένα δευτερόλεπτο να σας ετοιμάσω. Μετά κάνετε ό,τι θέλετε ή ό,τι μπορείτε. Ό,τι θέλουμε. Πάμε πίσω, ναι, πάμε πίσω. Re-engage. Πώς θα φύγουμε από εδώ. Πάνω μπορούμε να κάνουμε load στη στιγμή πριν να αρχίσει η μάχη. Thanks. Πρέπει να κάνουμε save την ώρα που ξεκινάει η μάχη, να σκοτώσουμε το λεπτό. Ναι. Εσείς δεν κάνατε save. Τώρα πολύ αργά. Κάμε. Ποια επιλογή μας αρέσει από τη δύο. Από ό,τι φαίνεται δεν μας έδωσε και πολλές επιλογές στο τέλος ο Ιερός Σκλάβος. Ο Ιερός Σκλάβος θα εμφάνισε τα αληθινά του χρώματα. Προσπάθησα να χτυπήσω την αρχή. Λίγο μετά η μπάλα μου φαίνεται την νεκρόμανση και το σπαθί το ίδιο. Μετά να πω, δεν ξέρω χαρακτήρα μου. Ο Θανάσης, αυτό που κατάλαβε είναι ο τύπος είναι Λίτς και μετά είναι διάφορη καλή δράκη και θέλω να το σταματήσω. Ο Σύχα δεν έχει ιδέα, απλώς μισή του σκλάβους. Τι κάνετε. Εμένα δεν μάθησε να γίνει απλά και αυτό αποφάσισα να σκοτώσω το σκλάβο.